Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές, Σταρ Βορείου Ελλάδος και σήμερα οι παρεμβάσεις, έχω την αίσθηση, με ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή και στα τρία μέρη της σημερινής εκπομπής, Παρασκευή, μία εβδομάδα με έντονες διεργασίες, με πολλές συζητήσεις, έχουμε φυσικά και το πολύ σημαντικό θέμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έχουμε σειρά πολιτικών αρχηγών εκεί, Λεβέντης, Λαφαζάνης, Θεοδωράκης, πηγαίνει ο Μητσοτάκης και το Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ένα πρωτοσέλιδο ή καλύτερα μια είδηση που διέρευσε μέσω του Μακεδονικού Πρακτορείου και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με το θέμα των συντάξεων, ότι δεν κόβονται και ότι έχουν επικοινωνήσει κυβερνητικά στελέχη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να τους ενημερώσουν για το θέμα των συντάξεων, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΙΝΑΛ, το Κίνημα Αλλαγής, που δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν ότι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και ότι είναι μια ουσιαστικά διαρροή εκ του πονηρού από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο είναι φυσικά ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης και δεν είναι κυβερνητική, μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, κυβερνητικό κομμάτι που ή καλύτερα φορέας που ασχολείται με την προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής. Έχουμε ένα συνέδριο διήμερο στη Δράμα για τον πολιτισμό, για τους χορούς. Ξεκινάει σήμερα με πρωτοβουλία του πολιτιστικού οργανισμού στις παράλληλες εκδηλώσεις, στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Δράμα. Είμαστε φυσικά και σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, με την έννοια ότι από εδώ και πέρα θα συζητάμε πολύ για τις δημοτικές, για τις περιφερειακές εκλογές. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα της περιφερειακής ενότητας της Δράμας, πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε θέματα υποδομών, ο κύριος Χρήστος Λυθυρόπουλος. Να το χαιρετήσουμε. Καλησπέρα, Θανάση. Κάνεις πολύ καλή εισαγωγή. Έχουμε, όπως είπες, την έκθεση Θεσσαλονίκης και όντως ακούω όλους τους πολιτικούς αρχηγούς με τα διαγγέλματα τα οποία κάνουν και είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί πιστεύω ότι εκτός από αυτοδιοικητικές, πιστεύω προσωπικά θα έχουμε και εθνικές εκλογές. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Δεν ξέρουμε τι διαρρεί. Αυτό για τις συντάξεις όντως το διάβασα και εγώ, Θανάση, το οποίο είπες. Μακάρι να είναι αλήθεια, μακάρι να είναι αλήθεια, αλλά όπως είπες, βγει από ένα κυβερνητικό όργανο το οποίο δεν ξέρω μακάρι να είναι αξιόπιστο, μακάρι. Ήταν πάντως μια έντεχνη προσπάθεια, κύριε Λυθυρόπουλε, που έπεσε μια είδηση στον αέρα με σκοπό να ασχολούνται 5 μέρες τώρα όλοι με αυτή την είδηση και φυσικά με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επισκιάζεται η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, αφού τη μισή συνέντευξη τύπου θα το ρωτάνε τώρα για τις συντάξεις. Για τις συντάξεις, όχι. Άρα δηλαδή αυτό που ήθελε να πετύχει αυτή η ιστορία το πέτυχε, πρέπει να πούμε. Ήτανε έξυπνο σαν τρίκ. Φυσικά θα φανεί στην πράξη, όπως είπες. Μακάρι να είναι αλήθεια, Θανάση, αλλά δεν ξέρω. Μακάρι να είναι αλήθεια, γιατί ουσιαστικά οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα κρατάνε και στηρίζουν και την οικονομία της Ελλάδος. Αλλά μακάρι εσείς να λέτε αλήθεια. Πολύ καιρό πάντως ότι είναι η βαριά βιομηχανία, λέτε. Οι συνταξιούχοι, αλίμονοι οι συνταξιούχοι, αν δεν είναι οι οποίοι έχουν ένα βασικό ατού. Ισχυρό το θεσμό της οικογένειας, ισχυρό τις σχέσεις των ανθρώπων της οικογένειας και φυσικά τα εισοδήματά τους, τα οποία πιστεύω ότι αυτοί συντηρούν τα εγγόνια τους, όχι τα παιδιά τους. Ήδη η γενιά αυτή δούλεψε, δημιούργησε, έκτισε, έκανε υποδομές για τα παιδιά και τώρα συντηρεί οικονομικά και τα εγγόνια. Ουέ και αλίμονο αν αυτή η γενιά πάθει τίποτε. Και η κρίση, Θανάση, στην Ελλάδα θα φανεί. Μακάρι ο Θεός να τους δώσει προσδόκιμο άλλα 40-50 χρόνια. Αν φύγει αυτή η γενιά, ουέ και αλίμονο. Και ειδικά εδώ στην Δράμα που έχουμε τη βαριά βιομηχανία των συνταξιούχων της Γερμανίας, θα είναι τόσο έντονη η κρίση, γύρι να είμαστε να τα ζήσουμε, αλλά ουσιαστικά αυτοί στηρίζουν την οικονομία της Ελλάδος. Τώρα φυσικά, αν η οικονομία μιας χώρας στηρίζεται στους συνταξιούχους, πιστεύω ότι είναι παθολογικά τα αίτια πλέον της ασθένειας. Έχει λήξει προς Θεού. Όχι, αυτό η οικονομία έχει πλέον ημερομηνία λήξεως. Να τονίσουμε ότι έχετε μια έντονη παρουσία, κύριε Λυθυρόπουλε. Είστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο και μάλιστα ταμεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας. Ασχολείστε δηλαδή και με το ποδοσφαιρικό τομέα μεγάλο βαθμό. Είστε περιφερειακός σύμβουλος, από τους πιο άμεσους συνεργάτες του περιφερειάρχη
του κυρίου Μέτιου. Είμαστε σε μία περίοδο διεργασιών. Ερωτήθηκε και ο κύριος Αυγενάκης τι θα γίνει και με τις στηρίξεις σε επίπεδο περιφερειών και είπε ότι αυτές θα βγουν τον επόμενο ίσως μήνα κλπ. Πώς πάει η Περιφερειακή Αρχή, κύριε Λυθιρόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, όπως κάθε αρχή έχει τα προβλήματά της. Όσο πλησιάζουν εκλογές, δημιουργούνται και πολλά προβλήματα. Είναι πολλοί εραστές της εξουσίας, πολλοί θέλουν να ασχοληθούν σαν ηγέτες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι επειδή οι περιφερειακές εκλογές στα ΝΑΣΗ έχουν και χαρακτήρα κομματικό. Να είμαστε ειλικρινείς. Όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο απαρτίζεται σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ο κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος έχει την ταυτότητά του. Πιστεύω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο ή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές του Οκτωβρίου, θα πάρει οριστικά κάποιος το χρήσμα, θα ηγηθεί της παράταξης και πιστεύω θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ακούμε διάφορα παραλειπόμενα, ακούμε διάφορα παρασκήνια. Πολλοί είναι οι οποίοι θέλουν να ηγηθούν. Από όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας, από εκεί πέρα εγώ δεν μιλάω. Εγώ υποστηρίζω βασικά, είμαι όπως είπατε και στην αρχή, από τους υποστηριξτές του κυρίου Μέτιου και εκτός αυτού θα σεβαστώ και τους κανόνες του κόμματος, ας το πούμε, γιατί ουσιαστικά οι εκλογές αυτές γίνονται με χρήσμα. Αν και φυσικά υπήρχαν και όπως ο κύριος Αποστόλης, ο Τζιτζικώστας, ουσιαστικά εκλέχτηκε σαν ανεξάρτητος. Αλλά εντάξει, εδώ είναι άλλη μορφή της περιφέρειάς μας, αλλά και βασικά αυτό το οποίο πιστεύω ήταν άσχημο. Κλείς Ιωαννίδης ήταν ο επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και ο κ. Τζιτζικώστας. Αλλά να σου πω, Θανάση, γιατί ακούω κάθε μέρα, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνουν τα πηγαδάκια, ακούς πάμπολες γνώμες. Φυσικά ξεκινάμε από τις δημοτικές που εκεί γίνεται χαμός, ερχόμαστε στις περιφερειακές και τους λέω όλους γιατί πλέον ανοίγει συζήτηση, η συζήτηση δεν τελειώνει. Κάθε οριστικό ρόλο στην περιφέρειά μας, Θανάση, παίζει μειονόητα. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος Παυλίδης στα φόρτε του έχασε. Και όταν πλέον η μειονότητα γύρισε με τον κύριο Παυλίδη το 2014, θυμάστε, κέρδισε τις εκλογές πανηγυρικά από τον κύριο Γιαννακίδη. Παίζουν καθοριστικότατο ρόλο. Πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν μια πολύ καλή ενδοεπικοινωνία. Μιλάνε με τα μάτια, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Έχουν καλό συντονισμό και ουσιαστικά καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα όλης της περιφέρειας και σε εθνικές εκλογές. Βλέπετε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο τώρα. Ποσοστό ουσιαστικά, ναι, των Ελλήνων ψηφοφόρων είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι μουσουλμανικού θρησκεύματος και αυτοί και αποφασίζουν ουσιαστικά και καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και εγώ πιστεύω στον κύριο Μέτιου, γιατί ουσιαστικά εκτός από τον κύριο Μουμίν, με τον οποίο έχει μια διαμάχη τέλος πάντων, πιστεύω ότι όλοι οι άλλοι, οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, είναι όλοι μαζί μας. Ο Νταργάν, ο Αχμέτ, ο Μπιρόλ. Ναι, του μουσουλμάνικου περιφερειακού σύμβουλου. Ο Μουσταφά είναι όλοι μαζί μας και είναι άτομα εξαιρετικά, εργατικά, άτομα τα οποία προσφέρανε στα 4 χρόνια αυτά. Και πιστεύω εγώ, σας είπα από την πρώτη στιγμή, ότι τάσουμε ανοιχτά υπέρ του κύριου Μέτιου και εκτός αυτού πιστεύω ότι αυτός θα πάρει και το χρήσμα. Αλλά σας είπα ξανά, επειδή δεν είμαι και πολύ το να φανατίζουμε με το κόμμα τις αυτοδικές εκλογές, καθοριστικότερο ρόλο, Θανάση, παίζουν οι μειονότητες. Και στις εθνικές εκλογές, όπως σας είπα. Μάλιστα. Να τονίσουμε, κύριε Λυθιρόπουλο, ότι γίνεται και ένας απολογισμός 4 χρόνια, ναι, διάρκειας. Πρέπει να πούμε 4 χρόνια νεφελώδη, με πολλά προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς, ο νικητής των εκλογών, ο Περιφερειάρχης, ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, έφυγε από τη ζωή. Είχαμε εκλογή νέου Περιφερειάρχη. Τα 2 πρώτα χρόνια δηλαδή είχαμε Παυλίδη και στη συνέχεια είχαμε σχεδόν 2 χρόνια τον Χρήστο Μέτιο. Σας λένε τώρα δεν έγινε έργο. Δεν κινήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Δεν τρέξαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Υπάρχει σε αυτά μια δόση αλήθειας κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το είπα και κατ' επανάληψη, είναι αυτή η τεράστια γραφειοκρατία που ουσιαστικά αν κάποιο έργο εγκριθεί τώρα θα μπει στην εκτέλεση μετά 2,5 με 3 χρόνια. Αυτά τα οποία το ΕΣΠΑ άνοιξε αρχές καλοκαιριού. Αυτό όλο το μνημόνιο. Αυτή όλη η κρίση επηρέασε πάρα πολύ την αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, ουσιαστικά τα περισσότερα έργα, γιατί να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι. Ορίστε, αυτή τη στιγμή εδώ το Υπουργείο Μεταφορών. Πέστε μου ένα σοβαρό έργο το οποίο έχει κάνει. Πλέον δηλαδή δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι. Πόροι είναι μόνο για μισθούς και συντάξεις. Ούτε σιδηρείς οδών γίνονται. Ναι, ούτε σιδηρείς. Είναι καθαρά το ΕΣΠΑ, το οποίο άνοιξε αρχές καλοκαιριού και βρήκε την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας την πιο προετοιμασμένη στην περιφέρειά μας. Και αυτή τη στιγμή εντάξαμε τα 3 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά. Και φυσικά παρόλα αυτά στη διάρκεια γινόταν και διάφορα έργα. Εντάξαμε τα 3 εκατομμύρια, το οποίο είναι στο στάδιο της δημοπράτησης από τη διασταύρωση
της ΒΠΕ μέχρι τη διασταύρωση του Βόλακος, είναι η νέα γέφυρα της Μαρμαριάς, η οποία είναι έτοιμη μελέτη. Είναι ουσιαστικά ανακατασκευή. Αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι μόνο πίσα ή θα γίνουν και κάποια έργα βελτιωτικά? Γιατί τα ο δρόμος. Πρέπει να πούμε, ο δρόμος. Καινούριο δρόμο. Πήγα πριν μια εβδομάδα, κύριε Λιθυρόπουλο, στο Γκότσε Ντέλτσεφ. Και ο δρόμος είναι σε κακά χάλια, πρέπει να πούμε. Το κομμάτι αυτό πραγματικά από το 25. Κατάλαβα. Και πιο πριν, μέχρι και το μετά τη διασταύρωση Βόλακα, είναι σε άθλια κατάσταση. Θανάση, αυτό το έργο έχει εγκριθεί, είναι τώρα στο στάδιο της δημοπράτησης, όπως είναι και ο κόμβος, ο κυκλικός κόμβος του Ξηροποτάμου 805.000, η γέφυρα της Μαραμαγιάς 3,5 εκατομμύρια, τα οποία σας είπα, το ΕΣΠΑ άνοιξε αρχές καλοκαιριού και βρήκε την περιφέρεια μας έτοιμη. Και σε επίπεδο περιφέρειας, το μόνο σοβαρό έργο το οποίο έγινε ήταν ο δρόμος από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ορεστιάδα, που ουσιαστικά είναι έργο της Εγνατίας. Σας είπα ότι δεν υπάρχουν οι εθνικοί πόροι που υπήρχαν. Όλα είναι πλέον με το ΕΣΠΑ, τα πάντα. Δηλαδή, πλέον αν κάνεις τις σοβαρές κινήσεις και τις μελέτες, εντάσσεις το πρόγραμμα αυτό και δημιουργείς. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε και διάφορα έργα. Έχω μια λίστα εδώ με τα έργα, τα οποία φυσικά είναι, για παράδειγμα, ασφαλτόστρωση Καβάλα Χωριστή, η οποία ολοκληρώθηκε το 2014 στα 400.000 ευρώ. Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον Ευρωκόπη εντός του οικισμού Γρανίτη στα 65.000 ευρώ. Είναι έργα τα οποία ολοκληρωθήκανε. 4 σελίδες. Και παράλληλα, φυσικά, τώρα ας ξεκινήσουμε και στο καλοκαίρι. Όπως βλέπετε, το καλοκαίρι ολόκληρο είχαν οι υπηρεσίες και άδεια. Τώρα ξεκινήσαμε, ρίχνουμε την πισκτρία άσφαλτο, καθαρίζουμε τα χόρτα με την υπηρεσία μας κάτω, τους κόμβους, τις νησίδες, αντικαστούμε πινακίδες, επιδιορθώνουμε, κάνουμε τα στιθέα. Δηλαδή, εντάξει, κάτι το οποίο, επειδή είναι μεγάλη η περιφερειακή ενότητα, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι, να λέμε και το πιο βασικό, μεγάλο κομμάτι, είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι οι διάφορες εκδηλώσεις που καλώς ή κακώς πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα έργο της περιφέρειας. Είναι οι μεταφορές με μαθητών γύρω στα 2 εκατομμύρια. Σας είπα, είναι πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και ουσιαστικά δεν αγγίζουν και τον πολίτη. Αλλά είναι και πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε και αυτή τη στιγμή. Μια διαχείριση πάντως. Φαίνεται από τα λεγόμενά σας ότι γίνεται μια διαχείριση. Η οποία είναι πολύ ανοιχτή. Χωρίς να είναι, να είναι κακό. Δεν είναι συγκεκριμένη, έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει όμως αυτό που λέμε προοπτική σε όλο αυτό. Δηλαδή, είναι κάποια έργα που πρέπει να γίνουν. Αλλήμον, αν δεν κόβονται τα χόρτα, ας πούμε, ή αν δεν γίνεται μεταφορά των μαθητών. Αλλά... Μιλάμε για μεγάλα ποσά όμως, Θανάση. Ναι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Για εκατομμύρια. Σας είπα, είναι μια σειρά από έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Από να αρχίσω, είναι διάφορες ασφαλτοστρώσεις πάνω στο Νευροκόπη μέχρι διασταύρωση Βόλακα σε μερικά σημεία. Τα οποία έχουν ολοκληρωθεί είναι η ασφαλτόστρωση υπαρχή και στο 14 ολοκληρώθηκε, το 15, το 16, αντικατάσταση μηχανημάτων. Σας είπα, είναι μια σειρά από έργα τα οποία γίνονται. Αλλά αυτό το οποίο τρέχει και τα χοντρά τα έργα είναι το ΕΣΠΑ. Το οποίο σας είπα, μας βρήκε προετοιμασμένη την περιφέρειά μας, πρώτη σε μελέτες και εντάξαμε πολλά έργα όπως στο ΕΣΠΑ. Λέτε δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτά τα έργα θα ξεκινούσαν, υπήρχε ετοιμότητα. Αλλά λόγω του ότι καθυστέρησε να ανοίξει το ΕΣΠΑ. Τρία χρόνια, Θανάση. Το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Έτσι ακριβώς, 3 χρόνια. Γι' αυτό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή κάποιο μεγάλο έργο σε επίπεδο. Αλλά και να σου πω και ένα άλλο, Θανάση, ότι. Περιφερειακής ενότητας. Πολιτισμού, αυτή τη στιγμή η περιφερειακή ενότητα Δράμας, που έχει ένα αξιόλογο υπηρεσιακό προσωπικό, το ξανατονίζω αξιόλογο, έχουμε βγάλει όλες τις εκδηλώσεις της περιφέρειας και πολλές φορές, δηλαδή εκθέσεις που γίνονται εκτός Δράμας, σε άλλη και εκτός, πάντα τις καλύπτει η περιφερειακή ενότητα Δράμας. Έχουμε ένα αξιόλογο στελεχειακό προσωπικό, αξιόλογους υπηρεσιακούς που συνεχώς δουλεύουν. Όπως καλύψαμε την. Πολλές εκθέσεις της φιλοξένειας τις κάλυψε η Δράμα. Έργα τα οποία πρέπει να τα κάνουν άλλες ενότητες, πάντα επειδή έχουμε φιλότιμο προσωπικό, πάντα τα κάνουμε εμείς. Όπως τώρα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου και το Βία Εγνατία. Είναι ένα έργο του κυρίου Παυλίδη, το έμνηστο, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και η σειρά της Δράμας έρχεται 19 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου με διάφορες δραστηριότητες. Σας είπα ότι δεν μπορείς να πεις ότι δεν γίνονται έργα, αλλά αυτό το οποίο λείπει είναι αυτός ο πακτολός των χρημάτων που υπήρχε παλιά, είναι και η ίδια κεντρική πολιτεία, η οποία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας, τέλος πάντων, μια περιφερειακή ενότητα, αυτό που λέμε κράτος εν κράτη, πού είναι? Άλλο λένε τα χαρτιά και άλλο γίνεται. Να παρακαλά στα Υπουργεία, όπως τώρα κάνουμε ένα έργο στην περιφερειακή ενότητα Δράμα στην Οροφή, να είναι καλά μια υπηρεσιακός, η κυρία Κεφαλίδου, παρακαλά στον κάθε Υπουργό να σε φέρει 100-200 χιλιάρικα για να κάνεις μια δουλειά. Δεν υπάρχει εκείνο το πράγμα, η άμεση επαφή της κεντρικής εξουσίας με την περιφέρεια. Αναγκάζεσαι να αυτοδιαχειρίζεις τα κρίματα. Δεν είναι αυτοδιοίκηση από όσα λεγόμενά σας. Έτσι, είναι έτσι, μια μορφή διοίκησης και έτσι. Η περιφερειακή. Και δεν έχεις έσοδα. Ο Δήμος τουλάχιστον έχει τα έσοδά του.
Ξέρεις ότι οι διαχειρίζεις αυτά τα λεφτά, φυσικά τα μειώσανε. Φτάσανε να διαχειρίζονται μόνο 1 εκατομμύριο. Αλλά δεν έχεις καθημερινά έσοδα στο Δήμο να πεις ότι από κάπου έχεις λεφτά. Οι κραδασμοί τώρα που είχατε στο εσωτερικό της παράταξης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας δράμας ξεπεράστηκαν. Κύριε Λυθυρόπουλε, μπήκατε σε μία, μπορώ να το πω έτσι, αναγκαία συνύπαρξη και με τον Αντιπεριφερειάρχη και γενικότερα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα προβλήματα υπάρχουν παντού. Αυτό είναι κανόνας. Εδώ στη Δράμα είχαμε τα δικά μας τα προβλήματα, τα οποία προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, αλλά στο φινάλε όσο πλησιάζουν εκλογές, πιστεύω τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Αλλά από εκεί και πέρα θα κάνω ένα κάλεσμα για το κανάλι σας. Ας ασχοληθούν τα νέα τα παιδιά. Ειλικρινά σου μιλάω, ξέρεις, Θανάση, ότι έχω τελείως διαφορετική φιλοσοφία, άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Καμιά φορά δέχομαι και τα μηνύματα του κόσμου κάτω στην αγορά. Φτάνει. Όντως, φτάνει. Όσοι είναι πάνω από 50, να πάνε στα σπίτια τους. Να έρθουν επιτέλους. Δηλαδή και τον εαυτό σας βάζετε. Και τον εαυτό μου. Αλίμονο Θανάση. Αλίμονο Θανάση. Εννοείται. Να έρθουν νέα παιδιά, παιδιά της αγοράς, παιδιά της καθημερινότητας και το πιο βασικό ατού. Δηλαδή, ώρες, καμιά φορά ξέρεις τι λέω. Μακάρι. Να παίρνουμε νέα παιδιά, να τα διορίζουμε σε επιτελικά πόστα, αλλά με έναν όρο. Να έχουν πιάσει δίσκο στην αγορά. Άτομα τα οποία παλέψαν στη ζωή. Όχι άτομα του σωλήνα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος τέλειωσε ένα πανεπιστήμιο, ένα Χάρβαρντ και νομίζει ότι ξέρει 5 πράγματα. Αν δεν παλέψει τη ζωή, αν δεν βγει στο μεροκάματο, αν δεν πιάσει δίσκο, αν δεν ξενυχτήσει, δεν οριμάζει. Εσείς τώρα. Δεν ξέρει να σκέπτεται το άνθρωπο. Υποδηλώνεται δηλαδή ότι πρέπει να γίνει ανανέωση στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Ναι. Να... Και όσοι κάνουν κριτική, γιατί το να κάνει κριτική πλέον. Δηλαδή, στη Δράμα βλέπεις μια μερίδα ανθρώπων, όλη την ημέρα κριτικάρουν. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Τους είπα, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πίδι. Πάντως, βάλτε μπροστά τα παιδιά σας τουλάχιστον. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε 3-4 ονόματα καινούργια τα οποία παίζουν σε επίπεδο περιφερειακής παράταξης αναγέννηση. Αναγέννηση. Πολλά ονόματα. Ναι, ναι. Περιφερειακή αναγέννηση. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχουν 2-3 ονόματα τα οποία έχουν κλειδώσει. Κύριε Λυθυρόπουλε, σίγουρα θα κατέβουν και κάποιοι παλιοί όπως εσείς περιφερειακοί ναι. σύμβουλοι. Εγώ θα κατέβω απλώς στρατιώτης και ένα πράγμα το οποίο έκανε ναι, αλλά ο Πλησθένης. Έχετε δει λίγο τον εκλογικό νόμο τι σημαίνει ναι, πολύ απλή αναλογική. Το ξέρω, θα εκλεγούν 2-3 άτομα. Ορίστε, η Ρόδος εδώ είδε και το πείδεμα. Όσοι κάνουν κριτική, ελάτε. Ευτυχώς είμαστε λίγα άτομα, το πιο βασικό. Δεν θα έχουμε επικεφαλή. Δεν θα έχουμε το να βγω εγώ ότι πήρα τόσους ψήφους. Δεν τους πήρε ο επικεφαλής ο οποίος δεν τρέχει. Ο κύριος Πέτροβιτς ποτέ δεν πολιτεύτηκε με σταυρό. Ας κατέβουν όσοι είναι με σταυρό, ορίστε να πάρεις τους σταυρούς που θέλεις, να βγεις στην αγορά, να χτυπήσεις την πόρτα της θίτσας, τέλος πάντων, και να πάρεις τον ψήφο της. Ξέρεις, το να είσαι αρχηγός και να τρέχουν άλλοι για σένα, το μόνο εύκολο. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι εκλογικός ο νόμος, δεν θα υπάρχει επικεφαλής. Από εκεί και πέρα, ο κάθε περιφερειάρχης θα διορίζει και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Εγώ αυτό το ασπάζουμε. Και εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδαμε. Και όποιος θέλει, δημοκρατία έχουμε, ας κάνει όσες παρατάξεις θέλει. Όπως και στο Δήμο της Δράμας. Ήδη 10 επίσημες δημοτικές παρατάξεις θα κατέβουν στην αυτοδιοίκηση. Μακάρι να είναι 20 αυτές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω είμαστε υπέρ της δημοκρατίας. Κοιτάξτε κάτι. Ναι. Είπατε φυσικά θα γίνουν και εθνικές εκλογές. Μπορεί να γίνουν. Αν γίνουν και εθνικές εκλογές και έχεις 5-6 κάλπες και, καλά, και 20 ψηφοδέλτια σε κάθε κάλπη. Άντε, για και θα χαθεί πραγματικά, θα χρειάζεται 5 λεπτά ο κάθε πολίτης. Καταρχάς δεν βγαίνει χρονικά, πρέπει να πούμε, η ιστορία. Φυσικά λέτε εσείς ότι δεν είναι κατά ανάγκη και κακό να κατέβουν πολλοί. Το θέμα είναι φυσικά αν θα προλάβει να γίνει συζήτηση και πάλι για τα σοβαρά θέματα. Γιατί θυμάσαι τις προηγούμενες εκλογές. Χάθηκε πάρα πολύ χρόνο στη διαδικασία και τελικά χάθηκε η ουσία. Δεν έγινε ζήτηση επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Τέλος πάντων, το θέμα θα σε όλες τις εκλογές αυτοδιοικητικές εννοώ. Δεν εννοώ μόνο περιφέρειες, εννοώ και δήμους. Και στους δήμους. Το θέμα θα είναι ότι έχουμε πολλούς υποψηφίους. Από εκεί και πέρα, σας είπα ξανά το ότι με το νέο εκλογικό νόμο είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκλεγείς. Πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Ουσιαστικά τη μορφή αυτή εξουσίας ακόμη δεν την έχουμε ζήσει. Να πω και λίγο χαριτολογώντας, γιατί είμαι και το χιούμορ και μου αρέσει να αντιμετωπίζω τα σοβαρά θέματα λίγο και με το χιούμορ. Είπε ο κύριος Δαλακάκης ότι όποιος θέλει, αλλά ας έρθει να τον κάνω σεμινάρια. Ήταν περίπου μια μορφή στην περιφέρειά μας με το Δήμο Δοξάτου. Εκεί ουσιαστικά ανεξαρτητοποιήθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι. Εδώ ουσιαστικά θα συνευρεθούν και θα βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας οι παρατάξεις. Οι παρατάξεις. Σωστά. Αλλά όπως είπε και ο φίλος μου Χατζηδωρίδης. Δηλαδή θα φανεί στην πράξη, κύριε Λυθυρόπουλε. Και αυτό θα είναι, πιστεύω, και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Ποιοι δήμαρχοι, ποιοι υποψήφοι μπορούν να συνεργαστούν με τις αντιπολιτεύσεις. Και θα κριθούν εκεί.
Δηλαδή, αν έχουν δείξει αλαζονία, αν δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται, αν δεν μιλάνε με τους επικεφαλείς των αντιπολιτεύσεων, θα τους πει η κοινωνία, τι να σας βγάλουμε δημάρχους δηλαδή, για να συνεχίζετε να μην μιλάτε με τους. Άρα εκεί θα παιχτεί όλο το έργο. Κοίταξε. Των επόμενων εκλογών και στις περιφέρειες. Και στις περιφέρειες, σωστά. Αλλά ένα πολύ ωραίο που ο κύριος Χατζηδωρίδης, ο Ηρακλής, ο φίλος μας, κοινός μας φίλος, της γενιάς μας, της ταυτότητάς μας και της σκέψεώς μας, πιστεύω ότι όλοι θα παλέψουν για το κοινό καλό. Πολύ καλά τώρα ο Ηρακλής. Δηλαδή, καμιά φορά, Θανάση, επειδή είμαι σε μια πολύ σοβαρή επιτροπή της περιφέρειας, Επιτροπή Ανάπτυξης, που πιστεύω ότι είναι η ραχοκαλιά της περιφέρειας, βλέπω δηλαδή πώς θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ειλικρινά θα το πω και δημόσια ξανά, αν και ο κύριος Ζιμπίδης είναι αντιπολίτευση, πόσο προσπαθεί να βοηθήσει στο έργο της επιτροπής αυτής. Σας είπα, είναι η ραχοκαλιά, η καρδιά της περιφέρειας είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης. Υπάρχει μια συνεργασία, αν γίνει αντιπολίτευση. Και ο κύριος Τραϊφόρος και ο κύριος Τσαρδαρίδης προσπαθούμε για το κοινό καλό. Από εκεί και πέρα, το πώς θα δουλέψει η αυτοδιοίκηση και στο Δήμο και στην περιφέρεια, θα δούμε. Μην μπουν οι εγωισμοί, μην μπουν το εγώ του Έλληνα, εγώ και κανείς άλλος, γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό που είδα στην πολιτική και με απογοήτευσε, μερικοί έχουν την εντύπωση ότι είναι ο Ομπάμα, ο Κιμ Γιονγκούν. Συναντάς κάτι άτομα στην αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο δράμας, έχουν την εντύπωση ότι είναι πλανητάρχες. Τι είμαστε δηλαδή, απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Ποιος είναι ο Κιμ Γιονγκούν? Πολλοί νιώθουν έτσι. Θανάση, πολλοί νιώθουν έτσι. Και πρέπει να τους μιλάς και στον πληθυντικό. Έλεος. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, ένα μεγάλο χωριό. Ο καθένας έδωσε εξετάσεις στην κοινωνία. Ξέρουμε ποιος είναι. Ξέρουμε τι άβρα βγάζει. Από εκεί πέρα, ειλικρινά, αυτό που ένιωσε στην πολιτική, αυτό μου κούρασε. Και ένα πράγμα το οποίο στηρίζω το ΜΕΚ, ότι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, επαγγελματίας, δεν τσινάδει και όχι άνθρωπος, είναι αδιόριστος καθηγητής μαθηματικός, επαγγελματίας, ταπεινός, σεμνός. Φυσικά θα κάνει και αυτός, πώς το λένε, έχει και τα ελαττώματά του. Εντάξει, εγώ το λέω και προσωπικά. Πρέπει να έρχεται στην δράμα πιο τακτικά. Πρέπει να είναι πιο κοντά στο πολίτη, πρέπει να ανέβουμε σε μερικά. Μόνο που τελειώνει πενταετία, κύριε Λυθυροπούλου. Εντάξει, δηλαδή τώρα, αλλά είναι απασχολημένος τόσο πολύ, ειλικρινά, δηλαδή καμιά φορά, απασχολημένος τόσο πολύ που γυρίζει όλη την περιφέρεια, κατεβαίνει στην Αθήνα. Πάντως είχε δεσμευτεί ότι θα έρχεται πιο συχνά στην περιφερειακή ενότητα δράμας. Τελικά είναι γεγονός ότι έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες καταρχάς. Πάρα πολλές αρμοδιότητες. Και πάρα πολλές επιτροπές. Είναι... Αυτές τις επιτροπές που αναφέρατε πριν, γραφειοκρατικές επιτροπές. Θανάση, εγώ τώρα να φανταστεί αυτή τη στιγμή. Πάω στο γραφείο 9 η ώρα και πότε πάει 4 η ώρα, ούτε καν καταλαβαίνω. Ειλικρινά σήμερα και πάω καθημερινά. Καθημερινά δίνω το παρόν μου. Δηλαδή περνάει ο χρόνος τόσο εύκολα. Ασχολείσαι με χίλιαδο θέματα και να λέμε όμως και τα κακά της αυτοδιοίκησης. Μπορεί να σε φάει το χρόνο ένας για ένα, όχι ρουσφέτη να το πω, για μια βλακία που δεν είναι στην αρμοδιότητά σου, να πάρεις 15 τηλέφωνα και να φας 3 ώρες χωρίς λόγο, χωρίς ουσία. Το οποίο δηλαδή είναι άσχετο. Δηλαδή. Και δυστυχώς αυτή η αρρωστημένη νοοτροπία που πέρασε από γενιά σε γενιά συνεχίζει να επικρατεί. Συνεχίζει να επικρατεί. Αλλά θα παίξουν σε αυτές τις εκλογές καθοριστικότατο ρόλο οι νέοι. Οι νέοι. Οι νέοι που φάγαμε τον πλούτο τους, φάγαμε τον πλούτο και των παιδιών τους, οι νέοι οι οποίοι φεύγουν έξω, οι νέοι οι οποίοι θα εκδικηθούν στις εκλογές. Θα εκδικηθούν στις εκλογές, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ξέρουμε, είναι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι και θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, τα σενάρια που ακούω από μερικούς. Έτσι, εκείνος έχει τόσους ψήφους. Εκείνος... Αυτά θα ράσει, τελειώσανε. Πιστεύω η κοινωνία εξελίχθηκε. Και ένα βασικό πράγμα το οποίο θα το πω. Τον πολίτη τον νοιάζει η καθημερινότητά του, τον νοιάζει ότι πρέπει να πληρώσει το έμφυα, τον νοιάζει ότι έχουμε μια κυβέρνηση που λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ ψέματα. Άντε λέμε οι άλλοι λέγαν ψέματα. Αυτοί δεν είπαν ποτέ αλήθεια. Εδώ μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές. Τον νοιάζει, ας πούμε, να μην κοπεί το νερό ανέτεια σε μια περιοχή. Ναι. Τον νοιάζει να είναι καθαρή η πόλη, να βλέπει κάποια έργα, ας πούμε, που να συνδέουν τη δράμα με. Αλλά και τον νοιάζει, Θανάση. Τον νοιάζουν και αυτά δηλαδή. Άλλη αρρωστημένη υπόθεση που εγώ πρέπει αυτά τα οποία. Τα υποσχέθηκα πρέπει να αυτομαστιγωθώ ειλικρινά. Επικοινωνώ κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Μαργαρίτης τώρα, ο Θωμάς, για ποιο λόγο δεν γίνεται, γιατί, κύριε Μιχηρόπουλε. Γιατί είναι... Να πάτε εκεί με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κάνετε μια προγραμματική να τελειώνει και όμως αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε να γίνει. Κόλλησε στα χαρτιά. Δεν μπορείς να καταλάβεις, Θανάση, ότι άλλαξε από την αρχή η γραφειοκρατία. Δηλαδή η γραφειοκρατία διεγκώθηκε σε τέτοιο σημείο. Ρωτήστε, πάρτε μια μέρα ένα υπηρεσιακό υπάλληλο και κάνε τον μια συνέντευξη. Να σας πει ακριβώς τι γίνεται μέσα στη δημόσια διοίκηση. Αν κάποτε ήθελες ένα χαρτί, τώρα θέλεις 17 χαρτιά και 17 υπολογιστές. Πάρτε ένα υπηρεσιακό μια μέρα, έχουμε υπηρεσιακούς τσακάλια. Τσακάλια. Τον Κλατζή το Θόφιλο, ο οποίος για μένα είναι η καρδιά της, του τρίτου ρόφου, και κάντε μια συνέντευξη με αυτόν. Να δείτε τι τραβάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, για μια δαπάνη των 500 ευρώ θέλει 5.000 χαρτιά.
Τέλος πάντων, δηλαδή και εγώ κάποτε τα βλέπω εκ του ασφαλούς όπως τα βλέπουν μερικοί. Τώρα που μπήκα μέσα στην ουσία, τα βλέπω και ειλικρινά σήκωσα τα χέρια. Τέλος πάντων, το θέμα για το δρόμο που είσαι Θανάση. Εγώ δεν το ζω, δεν είμαι επαγγελματίας. Πρέπει να αυτομαστιγωθώ. Δηλαδή έλεος. Παίρνω κάθε μέρα στις αίρες, όχι ο επίτροπος, όχι έτσι, όχι δεν πληρωθήκαμε τη μια προκαταβολή, την πρώτη δόση, δεν το ξεκινάμε επίτηδες γιατί εκδικούμαστε την πολιτεία. Κάθε μέρα επικοινωνώ με τις τεχνικές υπηρεσίες των σωρών. Και ο, πρέπει τουλάχιστον... να πούμε το έργο έχει εγκριθεί σύμφωνα με αυτά που ναι, διαβάσαμε. Για 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην πληρωμή του εργολάβου. Ο οποίος δεν μπορεί να συνεχίσει να ρίχνει πίσα ναι, και, και να κάνει έργα. Αν δεν έχει ένα χαρτί από τα 250 που το ζητάνε, από τα 250, όχι από τα 20 χαρτιά, αυτό είναι. Μπορεί να το ζητήσουν ένα χαρτί, δείξε με τι έκανες όταν ήσουν 7 χρονών. Το ζητάνε, δεν μπορείς σίγουρα, να καταλάβεις. Σίγουρα ζητάνε χαρτιά. Τα λέω τόσο απλά να τα καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Με τις μεταφορές μαθητών, με τους ταξιτζίδες. Ένα χαρτί να μην έχεις, ένα χαρτί. Δεν πληρώνεις, αλλά δηλώνεις το ισότητα. Τέλος πάντων, είναι, τώρα μην έρχομαι στην γραφειοκρατία. Είναι και πολύ γραφειοκρατία, το λέτε συχνά, το λέτε... Ο καρκίνος της χώρας μας είναι. Είχαμε και αυτή την σήμερα να σου πω για μια μεταφορά ενός αυτοκινήτου που πρέπει να βγει το ταξί, πήραμε 15 τηλέφωνα στο μηχανολογικό της Αγίας Παρασκευής και δεν σηκώναν τα τηλέφωνα. Σε 5 τηλέφωνα πήρα, σε 5. Δεν τα σηκώναν. Και τώρα το είχαν ανοιχτό. Πού να πεις, σε ποιον να τα πεις και πού να διαμαρτυρηθείς. Μέχρι να είναι καλά και η διευθύντρια του ΚΤΕΟ, κυρία Χαρπατίδου, πήρε άλλα 15 τηλέφωνα αυτή. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και όμως αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει, γιατί ο άνθρωπος περιμένει να βγάλει το ταξί να βγει για δουλειά. Περιμένει μια εβδομάδα δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Σε ποιον να τα πεις αυτά. Σε ποιον να τα πεις, ειλικρινά. Πες μου. Λέτε πολύ συχνά ότι αυτή η εμπειρία εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν πρωτόγνωρη για εσάς. Πρωτόγνωρη, ναι. Είχατε και τα πέσατε στα βαθιά, πρέπει να πω, το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον. Και σας προβληματίζει κάτι για το θεσμό, κύριε Λυθυρόπουλε. Δηλαδή αυτό που λέγεται ότι ο θεσμός αυτός αλλιώς ξεκίνησε και αλλού βαδίζει. Έβλεπα σήμερα και τον Κλέτσο το πρωί. Έτσι ακριβώς. Που είναι δήμαρχος εκεί στη Στήλη. Τα είδα και εγώ. Έλεγε ότι ουσιαστικά οι περιφέρειες δεν υπάρχουν, δεν είναι απούσες ναι. σε όλη την Ελλάδα. Μα δεν έχουν εισοδήματα. Ένας Δήμος κάνει έστω μια σχετική αυτοδιαχείριση. Λίγο από τα νερά, λίγο από τη ΔΕΗ, κατάλαβες τι εννοώ. Λίγο από το ΣΑΤΑ, λίγο έτσι. Ποια τα έσοδα της περιφέρειας, από πού. Έρχονται οι μισθοί, έρχονται οι συντάξεις, οι μισθοί των υπηρεσιακών, τέλος πάντων, τα κοιτώντας και όλα αυτά. Από πού. Να παρακαλάς να πάρεις λεφτά. Και φυσικά ένα κομμάτι το οποίο διαχειρίζεσαι, τα οποία μεγάλα ποσοστά πάνε στον πολιτισμό, το ξανατονίζω. Δηλαδή ρίχνουν, πέφτουν πολλά λεφτά στον πολιτισμό. Που είναι χωρί και πανηγύρια, που είναι δηλαδή τέφια και. Έστω και για αυτά, Θανάση, δίνεις δουλειά στην αγορά. Και εκεί μπαίνει η γραφειοκρατία και ορίστε, βγάλαμε σήμερα στη διάβγεια το έντυπο υλικό για τους αγώνες βουνού και ήρθε τα πήρε άλλος από Αθήνα. Είμαι κάθετος αντίθετος. Προχθές μάλωσα στην Επιτροπή. Πρέπει τα λεφτά να πέφτουν στην αγορά της δράμας. Και εκεί μπαίνει η γραφειοκρατία και στα παίρνει και στα δίνει στην αγορά των Αθηνών. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή είναι πράγμα το οποίο είναι εκτός κουλτούρας μου. Τα βλέπω επειδή είμαι επαγγελματίας. Αν είναι δυνατόν έστω και 3 χιλιάρικα, πρέπει να πέσουν στη δράμα. Δεν μπορεί να έρθει η Μπρίντεξ από τη Θεσσαλονίκη να μας πάρει όλες τις πρώτες ύλες της νομαρχίας ή η κυρία Πλιούμη από την Αθήνα. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα αυτά τα οποία γίνονται. Πολύ τρελά πράγματα. Αυστηρό το πλαίσιο πρέπει να πούμε διοίκησης. Και γραφειοκρατικό. Την ίδια ώρα γραφειοκρατικό. Και την ίδια ώρα με αυτούς τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μπορεί να παίρνει ουσιαστικά μια δουλειά στη δράμα ένας από το εξωτερικό. Δεν είναι... Από τη Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία ναι. ή από την Πολωνία ναι. ή από οπουδήποτε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορείς, όχι απλά τα σύνορα του νομού ή του Δήμου, δεν μπορείς ούτε τα σύνορα της Ελλάδος. Εδώ μιλάμε για τα σύνορα της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου. Τίποτε. Ενώ με το Δήμο κάνεις μια αυτοδιαχείριση, μπορείς να έχεις μερικά λεφτά, να έχεις δικά σου πάνω απ' όλα να έχεις μηχανήματα. Ύστερα για τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα καήκανε. Μας έδωσε ο ΤΑΠ ένα πολυμηχάνημα με 4 παραλκόμενα εξαρτήματα. Δεν προλαβαίνει να δουλέψει. Και εκείνο ο χειριστής που έχουμε έλλειψη από χειριστές, όχι εμείς, όλη η Ελλάδα, και κάνω έκκληση στα νέα τα παιδιά να πάρουν διπλώματα χειριστών 4ης κατηγορίας ΠΕΗ και όλα αυτά, πήρε άδεια ο οδηγός. Πήρε και μια αναρωτική άδεια, ολόκληρο καλοκαίρι, 2-3 εβδομάδες, καθόταν το μηχάνημα. Φύγαν πολλά έμπειρα στελέχη ναι, από τη δράμα. Έτσι ακριβώς. Κυρίως στον τομέα, τον πολύ κρίσιμο τομέα των χειριστών χωματουργικών μηχανημάτων. Το πιο βασικό. Και αυτοί οι χειριστές είναι και ακόμη και με πτυχία και χωρίς πτυχία, κύριε Λυθυρόπουλε, για όσους ξέρουμε αυτό το τομέα, έχουμε δουλέψει σε τεχνικές εταιρείες. Ένας ο οποίος έχει εμπειρία φαίνεται μόνο που ανεβαίνει στο μηχάνημα. Έτσι, και είναι δουλειές πάρα πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Το θέμα είναι να το λέτε εσείς τώρα. Μα δεν υπάρχει. Έχουμε και ένα άλλο περίεργο όμως. Για πέστε μου εδώ τώρα, επειδή σας αρέσει να τα σχολιάζετε. Πες, θα τα σχολιάσω. Όταν έχουμε
ασθενοφόρα, δεν έχουμε οδηγούς ασθενοφόρων. Σωστή. Όταν έχουμε οδηγούς ασθενοφόρων, δεν έχουμε ασθενοφόρα. Αυτό πώς συμβαίνει. Και αλλού συμβαίνει αυτό. Παντού, παντού Θανάση, παντού. Λένε, ας πούμε, έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε οδηγούς. Περιμένουμε τα 8 μήνα, λένε σε κάποιους περιφερειακούς δήμους, για να ασχοληθούμε με τα μηχανήματα. Και εκεί υπάρχουν δικλείδες. Και στα 8 μήνα φέτος τους οδηγούς βάλουν απολυτήριο λυκείου. Όταν ζητήσαμε εμείς στην περιφέρεια δύο άτομα με απολυτήριο λυκείου, τετάρτης κατηγορίας ΠΕΗ, δεν βρήκαμε οδηγούς. Δύο άτομα κάνει αιτήσεις και μία είναι γυναίκα στην περιφέρεια, στην εκπαίδευση. Υπάρχουν με τα 8 μήνα, Θανάση. Άλλο έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Εγκλωβίζει μια γενιά ολόκληρη. Ειλικρινά δηλαδή να βλέπεις τον νέο με πτυχίο, με προσόντα, με όρεξη να περιμένει να μπει στο 8 μήνο. Μπαίνει στο 8 μήνο, κάθεται δύο χρόνια, περιμένει το άλλο 8 μήνο, ουσιαστικά εγκλωβίζει μια γενιά ολόκληρη. Τέλος πάντων, τώρα την αρχίζω να μιλάω γενικά για τη χώρα μας, όταν μια χώρα η οποία δεν έγινε ούτε μια επένδυση, μια χώρα που δεν παράγει τίποτε, μέχρι και αγροτικές οικογένειες κάποτε που μεγαλώσαμε όλοι στα χωριά μας, παράγαμε έστω την καθημερινότητά μας, το γάλα μας, το τυρί μας, τον μπαξέ μας. Όταν εξαλείψουν και αυτά από τη γενιά των γονιών μας, που σιγά σιγά αποσύρονται, εκεί θα φανεί η κρίση, Θανάση. Εκεί θα φανεί. Δώσατε και μεγάλη έμφαση στο τουρισμό, πρέπει να πω. Γίνεται μεγάλη συζήτηση. Έβλεπα έναν χάρτη πάντως, έναν πίνακα. Δεν έχει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πυλώνα αναπτυξιακό, αν εξαιρέσουμε την Ίσο Θάσο, η οποία Θάσος δεν βασίζεται και μόνο στον τουρισμό. Είναι ένα νησί πολύ άξιο, έχει αγροτικό τομέα, έχει κτηνοτροφία, είναι το μόνο μέρος πάντως στην περιφέρεια που βασίζει την οικονομία του στον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Και η περιφέρεια έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ. Του τουρισμού. Δηλαδή η περιφέρειά μας δεν είναι η τουριστική δίωδος, να το πω έτσι. Έρχονται κάποιοι Τούρκοι, δεν έχει όμως εκείνο το οποίο φανταζόμαστε. Σωστά. Θανάση, προσπαθούμε, γιατί κακά τα ψέματα. Είναι η Σαμοθράκη και η Θάσος. Έχουμε δύο αξιόλογα νησιά, τα οποία όντως πιστεύονται ότι ζουν από τον τουρισμό. Και η Σαμοθράκη έχει αξιόλογες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Φυσικά έχουν και την κτηνοτροφία και την γεωργία. Ναι. Αλλά φέτος από τα Βαλκάνια δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και στο Φανάρι, στην Κομωτινή, βασικά αυτές είναι οι παραλίες μας. Και στην Καβάλα με τις... τεράστια επιτυχία. Ναι, στην Καβάλα εδώ η παραλία, πολύ δραμηνή. Τέλος πάντων, δουλέψαμε πολύ με Βαλκάνιους τουρίστες. Κάνουμε κινήσεις. Έχουμε τον κύριο Αντωνιάδη σαν θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού. Προχθές φιλοξενήσαμε 4 Γερμανούς δημοσιογράφους. Τους κάναμε ένα τουρς. Εντυπωσιαστήκαν για την πόλη μας. Και συγκεκριμένα καθίσανε 5 μέρες στην περιφέρεια. Τους έκανε εντύπωση η δράμα. Αλλά τι τους έκανε εντύπωση η δράμα, Θανάση? Για πες μου. Οι άνθρωποι. Η φιλοξενία. Η καθημερινότητα. Είστε, λέει, πιο χαμογελαστοί, πιο ευχάριστοι άνθρωποι. Όπου και να τους γυρίσουμε, ο τρόπος που τους συμπεριφερθήκαμε τους έκανε εντύπωση. Έχουμε μια ξεχωριστή κουλτούρα, η Δραμηνή. Έχουμε κάτι το ξεχωριστό. Δυστυχώς είμαστε λίγο αδικημένοι γεωγραφικά, αλλά μπορούμε στη Δράμα να αναπτύξουμε πολλά. Έχουμε και τον κύριο Καλή, ο οποίος είναι δραστήριο άτομο. Προσπαθεί. Έχει πάει σε πολλές εκθέσεις. Προσπαθεί να αναπτύξει τον ορεινό τουρισμό. Αλλά είναι το κόστος, Θανάση. Το κόστος του τουρίστα. Το να έρθει στη Δράμα έχει ένα ξεχωριστό κόστος. Από το να πάει μια εβδομάδα σε μια θάλασσα και να τη βγάλει χαλαρά-χαλαρά. Με τα πακέτα τα ξέρεις. Τα ολοκληρωμένα. Γιατί για να έρθει κάποιος εδώ τουρίστας, ή θα έρθει μεμονωμένα, ή θα έρθει 5-6 άτομα, το κοστολόγιο ανεβαίνει. Ενώ πάει group. Με ένα τσάρτερ, κατεβαίνει σε ένα νησί, μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο, παίρνει ενέργεια τώρα, από τη θάλασσα και τον ήλιο. Εσείς το ξεκαθαρίσατε, πρέπει να πω. Τη Δευτέρα έχουμε ένα δημοσιογράφο, Ολλανδό, που θα του ξεναγήσει η κυρία Πάντη Κωνσταντινίδου. Έχουμε όλη τη Δράμα. Έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις, να ξέρετε. Κύριε Λιθυρόπουλο, θα τα ξαναπούμε φυσικά. Πολιτεύεστε κι εσείς σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή ξεκαθαρίσατε. Ναι. Δεν πάτε πρώτο βαθμό. Όχι, είναι παρακινδυνευμένο. Εκεί είναι και πολλά τα γήπεδα. Τι γήπεδα, εκεί γίνεται χαμός. Εκεί, Θανάση, γίνεται χαμός. Εκεί θα γίνει σφαραγμός. Εύχομαι να κερδίσω καλύτερος, καλή επιτυχία σε όλους. Σαν το ποδόσφαιρο δηλαδή το πάτε. Θανάση, εκεί έχει άστα να πάνε. Θα γίνουν double ξανά. Πάντως και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, οι οποίοι λέγανε ότι στο ποδόσφαιρο παίζουν 11 από εδώ και 11 από εκεί, κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, και οι Γερμανοί χάσαν. Εντάξει, πάνε αυτά, τελειώσαν οι κανόνες. Κύριε Λιθυρόπουλο, να σε ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση. Χάρηκα που τα είπαμε. Σας είπα ξανά το ότι, ας καταλάβει ο κόσμος, ότι η γενιά μας τα βλέπει πιο αντικειμενικά. Αυτό να το ξέρετε. Και δεν είναι καλό στη Δράμα να κάνεις εύκολα κριτική. Να είστε καλά. Χρήστος Λιθυρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα περιφερειακής ενότητας Δράμας, αντιπεριφερειάρχης, πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Δυναμικά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επικαιρότητα, παρεμβάσεις στα Βορείου Ελλάδος. Και πάμε εδώ τώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε εκλογές στο Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Δράμας ο Άγιος Στυλιανός. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος ο Νίκος Οσμολοκτός, πρόεδρος του Πολυτέκνων, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην Προσοτσάνη και φυσικά πρώην βουλευτής, με μεγάλη πορεία στον συνδικαλιστικό χώρο των Πολυτέκνων. Οι Πολυτέκνοι φυσικά οι οποίοι έχουν τη τιμητική τους αύριο το πρωί. Κύριε Σμολοκτέ, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας αγαπητέ κύριε Φυλακτέ, καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Ασυγχώρητη στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας. Της υψώσεως του Σταυρού. Παγκόσμια στιγμή. Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού μας βρίσκει σαν έθνος, σαν λαός, σαν άτομα να καθεύδουμε. Όλη η ελληνική πολιτεία, όλο το έθνος καθεύδει συνεχώς. Λέω ότι χωρίς σταύρωση δεν θα υπάρξει ανάσταση στον ελληνικό λαό αλλά και σε εμάς προσωπικά. Και αυτό το πιστεύω ακράδαντα, διότι η πτώση του ελληνισμού είναι τεράστια. Βαλόμεθα πανταχώθεν. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός δέχεται τα μεγαλύτερα πλήγματα στην πίστη αλλά και στην ενότητά του. Διακυβεύονται μέρη, εδάφη, διακυβεύεται η οικονομία, διακυβεύεται πλέον ο Έλληνας. Στις επόμενες γενναίες, στα επόμενα χρόνια δεν θα γεννηθούν Έλληνες. Είναι τεράστιο το φαινόμενο. Πιστεύω ότι η σταύρωση του ελληνισμού να σταματήσει για να ανυψωθούμε, να αναστηθούμε. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους μας, ευλογημένα και με ομολογία. Όποιος δεν ομολογήσει σταυρό και Χριστό εσταυρωμένο, δεν θα μπορέσουμε να ανανύψουμε ως έθνος. Θα ανάψουμε αυτά εισαγωγικά. Εισαγωγικά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και μπαίνουμε τώρα και στην ζώσα πραγματικότητα, θα λέγαμε, έτσι, κύριε Σμολοκτέ. Αύριο 10 το πρωί. Ξεκινάμε 10 το πρωί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 3 χρόνια σε όλους τους συλλόγους, έτσι λέει ο νόμος, γίνονται αρχαιρεσίες. Εκλογώ απολογιστική και εκεί ακριβώς συζητάμε και εμείς σαν σύλλογος αλλά και όλοι οι σύλλογοι τι ακριβώς κάναμε στα 3 προηγούμενα χρόνια. Αύριο λοιπόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 14, για σήμερα. Δεν υπήρχε απαρτία. Δεν ήρθαν οι συνάδελφοι πολύτεκνοι και συνήθως έτσι γίνεται σε όλους τους συλλόγους. Ορίζεται εντός 8 ημέρων να γίνουν ξανά οι αρχαιρεσίες και θα είναι παρόντες, όσοι είναι παρόντες, θα είναι πλέον και η πλειοψηφία και μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις εκλογές. Άρα λοιπόν ορίστε και για αύριο Σάββατο, για πολλούς και διαφόρους λόγους, να μην το μακρύνουμε και έχουμε συνέχεια αυτή τη διαδικασία, να ξεκινήσουμε τις εκλογές. 10 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Οδείο Δράμας, καλείστε όλοι οι πολυτέκνοι του νομού Δράμας, το αντρόγυνο, ο σύζυγος με τη σύζυγο, με τις πολυτεκνικές ταυτότητες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι εκλογές. Οι εκλογές. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα γίνει εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα κάνει τις εκλογές, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο τώρα δεν υφίσταται πλέον, έτσι, πάμε σε εκλογές. Αλλά θα κάνουμε και μια μικρή γιορτούλα για τα πρωτάκια μας. Είναι σημαντικό αυτό. Θα δώσουμε τσάντες και γραφική ύλη στα πρωτάκια των πολυτέκνων. Πώς είναι τα μέλη, πώς είναι οι πολυτέκνοι στο νομό, κύριε Σμολοκτέ? Οι πολυτέκνες οικογένειες στο νομό Δράμας είναι 2.280. Εντυπωσιακό είναι το νούμερο. Όμως, ενεργές πολυτέκνες οικογένειες με μικρά παιδιά, τα οποία έχουν οικογένειες που έχουν ένα ανήλικο, 2, 3, 4 παιδιά ανήλικα, 5, 6, 7, 8, 9, έχουμε και πάμε για 10. Ο πολυτέκνος με τα περισσότερα παιδιά είναι αυτός που έχει 10 παιδιά, ας πούμε? Όχι, δεν υπάρχει όριο. Ναι, στη Δράμα έχουμε πολύτεκνο με 10-11 παιδιά. Είχαμε και με 12 παιδιά. Έχουμε πολύτεκνο με 12 παιδιά. Τα οποία βέβαια τα παιδιά μεγάλωσαν, είναι εν ζωή και έχουν διασκορπιστεί στους 5 ανέμους. Και... Πάντως η οικογένεια αυτή είχε 12 παιδιά. Ναι, λέγεται Χαλκίδη και είναι από τον Ευροκόπη. Και έχουμε και άλλες οικογένειες εδώ στο Δήμο Δράμας που έχουν 9 παιδιά, 8 παιδιά, 7 παιδιά. Πάρα πολλές οικογένειες. Τα παιδιά τα κάνουν γιατί τα θέλουν. Αυτές οι οικογένειες βιώνουν το όραμα, το όραμα το ότι
δημιουργούν. Σαν το Θεό δημιουργεί. Όταν κάνεις ένα παιδί, δημιουργείς. Εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσουμε λίγο στην κουβέντα μας όσον αφορά για τις εκλογές. Και μέχρι 4 παιδιά είναι, πρέπει να πούμε. Ναι, αυτοί που έχουν 4 παιδιά είναι πολύτεκνοι. Από 4 παιδιά και πάνω θεωρούνται πολύτεκνοι. Μέχρι 3 παιδιά είναι οι τρίτεκνες οικογένειες. Όμως, εάν κάποια οικογένεια, και το αναφέρω ερίστο εμπαρόδο, διότι πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν, έχουν 3 παιδιά και ξαφνικά χειρεύει είτε από σύζυγο είτε από σύζυγο. Δηλαδή, ή πεθαίνει η μητέρα ή ο πατέρας. Αυτή η οικογένεια, εφόσον τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών, θεωρείται πολύτεκνη. Μπορούν να έρχονται στο σύλλογο, να τους κάνουμε τα δικαιολογητικά για να τους απονείμουμε την πολυτεκνική ιδιότητα. Αυτό το λέω γιατί μπορεί και μια οικογένεια με 2 παιδιά, όταν σκοτωθούν και οι 2 οι γονείς, να γίνουν πολύτεκνα. Ορφανεύει πλέον η οικογένεια από μητέρα και πατέρα και μένουν 2 παιδιά. Αυτά τα παιδιά θεωρούνται πολύτεκνες με βάση τον νόμο 3454 το 2006. Και έγινε εφαρμογή αυτού του πράγματος. Ναι, έχει γίνει. Κοινό μας φίλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, είχε φύγει η γυναίκα του από τη ζωή και έτσι, τα 2 του παιδιά απέκτησαν την πολυτεχνική ιδιότητα. Ναι, δεν το ξέρανε. Πήγα, τους βρήκα, εν πάση περιπτώσει, να μην το αναφέρουμε, είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι, απλά το είπαμε σαν αόριστα. Άρα λοιπόν, καλούνται όλοι οι πολυτεχνικές οικογένειες, ο σύζυγος και η σύζυγος, αύριο 10 η ώρα το πρωί να τιμήσουμε καταρχάς τα πρωτάκια μας, να τα δώσουμε τη χαρά, την τσαντούλα αυτή που θα τη θυμούνται ότι από Σύλλογος Πολυτέχνων έδωσα και μια τσαντούλα με κάτι γραφικά. Και μετά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογής. Είναι απλή η διαδικασία, πιστεύω να υπάρχει και προσέλευση. Διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Σιγά σιγά πρέπει να ανανεώνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τα πρόσωπα. Εσείς τώρα τόσο καιρό λέτε κρίση, λέτε προβλήματα, λέτε οι πολυτεκνοί διώκονται, λέτε. Οι πολυτεκνοί αυτή την περίοδο της κρίσης γίναν πιο ενεργοί στα τεκτενόμενα του Συλλόγου ή κυριαρχεί και εδώ το «όχ αδελφέ», ο αδελφισμός? Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην αρχή, και αγαπητέ κύριε Φυλακτέ, και να πούμε τι. Αυτή τη στιγμή οι πολυτεκνές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα δέχονται τα περισσότερα πλήγματα. Γιατί η ανεργία χτυπά πρώτα την πόρτα του πολυτεκνού. Άλλο να έχεις 4 παιδιά, 5, 6, και άλλο να έχεις 1. Δηλαδή, σε μια οικογένεια με 4, 5 και 6 παιδιά, η ανεργία θα είναι, τουλάχιστον τα 3 θα είναι άνεργα, λέω τώρα. Καταλάβατε τη διαφορά? Άρα λοιπόν, η ανεργία χτυπάει πρώτα την πόρτα του πολύτεκνου, οι εισφορές, ο έμφυα και ο ΦΠΑ, άλλο να παίρνεις 1 κιλό γάλα και να πληρώνεις 24% ένα και κάτι, και άλλο να παίρνεις 5 λίτρα γάλα και να πληρώνεις τριπλάσιο, πενταπλάσιο ΦΠΑ. Εδώ όμως, για να μην συνεχίσω και από πράγματα που ίσως αντιβαίνουν στην λογική και στην ορθοπραξία της κοινωνίας, που έφτασε στο σημείο η κοινωνία μας, αγαπητέ κύριε Φυλακτέ, στη Θεσσαλονίκη, να μηνύσει πολύτεκνη οικογένεια, γιατί λέει κάνα φασαρία και θόρυβο. Και ποια οικογένεια? Μια οικογένεια άκληρη, ένα ζευγάρι ήταν, ηλικιωμένο ξέρω εγώ, και μείνει σε μια οικογένεια που έμεινε από πάνω τους, γιατί κάνα φασαρία. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν μια πολύτεκνη οικογένεια έχει 4 παιδιά και ο άνθρωπος αυτός, το πρωί λείπουν στο σχολείο. Το πρωί λείπουν στο σχολείο. Το μεσημέρι κάθονται 1-2 ώρες, άντε και το πολύ 2 ώρες να κοιμηθούν, ούτε να κοιμηθούν. Διαβάζουν. 5 η ώρα πας στα φροντιστήρια ή σε κάποιο άθλημα. Και έρχονται 8, 9, 10 το βράδυ να κοιμηθούν. Πτώμα στην κούραση. Αυτά τα παιδιά κάνουν φασαρία. Μάλλον φασαρία έχει το μυαλό του αυτού του ανθρώπου. Έγινε μεγάλο επεισόδιο, γράφτηκε στις εφημερίδες, και αυτός ο άνθρωπος δεν μείνησε μόνο την πολυτεχνική οικογένεια, μείνησε και το σούπερ μάρκετ που ήταν από κάτω, στον πρώτο όροφο, γιατί τα ψυγεία έκαναν θόρυβο. Όπως και εγώ με κάποιον είχα κάποιοτε πρόβλημα, γιατί βάζαμε τα ψυγεία στο σύλλογο, είχαμε το τυρί και τα κοτόπουλα που δίναμε στις πολυτεχνικές οικογένειες και για ένα διάστημα τα αποθέματα του ΤΕΒΑ. Του ΤΕΒΑ. Λοιπόν, αυτός ο κύριος ενοχλήταν. Είχε πρόβλημα με το ψυγείο που δούλευε το μεσημέρι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν συμφωνώ. Είναι θόρυβος. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ανοχή από την κοινωνία στις πολυτεκνές οικογένειες. Για να το δέσω. Κάποιοι κυριολεκτικά ζουν στον Ιρβάνα τους. Έτσι ακριβώς. Για να το δέσω όλο αυτό, θα σας πω μια στιγμή κάτι το οποίο μου συνέβη εμένα. Υπηρετούσα στο στρατό, ήμουν στον Εύρο συγκεκριμένα και ήμουν νεαρός τότε. Είχα τα παιδιά μου, 2 παιδιά είχα τότε. Δεν είχα 4, 2 παιδιά. Και δίπλα από το σπίτι
έκτιζαν ένα καινούριο σπίτι. Και έρχαν εκεί και χτύπηναν, είχαν τις μπετονέρες με τα τσιμέντα. Η πλάκα έπρεπε να πέσει. Δεν έπρεπε να σταματήσει στις 3 η ώρα και να ξεκινήσει στις 5. Η πλάκα έπρεπε να πέσει. Και ρίχναν συνέχεια. Εγώ δεν μπορούσα, είμαι κουρασμένος. Είχα πάει τότε, κάναμε και ασκήσεις πολλές. Σηκώθηκα έξω, βγαίνουν έξω. Πάω, τον βρίσκω τον Μάστορα. Ρε Μάστορα, του λέω, δεν μπορείτε να κάνετε ησυχία. Και μου εξήγησε ευγενικότατα ο άνθρωπος. Μου λέει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορώ να σταματήσω, λέει, τώρα τη ροή του τσιμέντου στην πλάκα. Θα χαλάσει η πλάκα, θα χαλάσει η συνοχή. Πρέπει να πέσει η πλάκα. Κάνε, σε παρακαλώ, μου λέει, κάνε υπομονή, λέει, δεν γίνεται. Τώρα θα μου πείτε, το ένα με το άλλο δεν. Λέτε πάντως και βλέπετε και μια παράμετρο η οποία δεν αφορά ούτε την επίσημη πολιτεία, ούτε την αυτοδιοίκηση. Αφορά όμως τη συμπεριφορά πολλές φορές πολιτών, οι οποίοι λένε τα περίφημα όταν νοικιάζουν κάποιο σπίτι, ότι δεν αν έχεις 3-4 παιδιά, δεν το νοικιάζω το σπίτι. Ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό γίνεται. Όμως, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Άρθρο του Συντάγματος 21, παράγραφος 1, 2 και 3, αναφέρει σαφώς ότι η πολιτεία υποχρεούται να προστατεύει την πολύτεκνη οικογένεια, την μητρότητα και την παιδική ηλικία. Για τον απλό λόγο, για την ανανέωση και αναγέννηση των γενεών των Ελλήνων. Και ποια είναι αυτή η αναγέννηση των γενεών των Ελλήνων, αγαπητέ κύριε Φυλακτέ? Πώς μπορούμε να συγκρατήσουμε τη μείωση? Ξέρετε ότι έχουμε 130 περίπου 33.000 θανάτους. Παραπάνω από γεννήσεις. Οι γεννήσεις δεν είναι ούτε 90, 85 περίπου. Φέτος δηλαδή φύγαμε πάνω από 45.000 ήδη. Ακριβώς. Ήδη φτάσαμε στο όριο το ότι μια πόλη, ενώ τα προηγούμενα χρόνια του μνημονίου του 2015, μια πόλη σαν τη Δράμα εξαφανίζεται από προσώπου γης. Τώρα αναβαθμίζεται η κατάσταση. Τώρα πάμε για Αλεξανδρούπολη. Για Καβάλα. Για Καβάλα. 50 περίπου, 60, πόσο είναι η Καβάλα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μία Καβάλα κάθε χρόνο από Έλληνες. Προσέξτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, από Έλληνες. Όχι από αλλοδαπούς. Από Έλληνες. Δηλαδή 50.000 Έλληνες μέσω όρο, με παράπλευρες απώλειες, φεύγουν από αυτήν τη ζωή κάθε χρόνο. Και εμείς λέμε ότι στην Ελλάδα κατοικούν 10 ή 11 εκατομμύρια. Λάθος. Ο πληθυσμός της Ελλάδος είναι 10-11 εκατομμύρια με βάση τα στοιχεία. Οι Έλληνες πόσοι είναι, ξέρετε? Ούτε 8 εκατομμύρια. Κρούεται το κόδωνα. Οι Έλληνες. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι κρούεται το κόδωνα του κινδύνου, ότι σε πολλές στιγμές, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Σμολοκτέ, σας θυμάμαι να πηγαίνετε με παιδιά πολυτέχνων στις εφορίες και να λέτε ότι πάρτε τα παιδιά μιας και είναι τεκμήρια. Τα φορολογούν. Συμβολική κίνηση. Τα φορολογούν. Λέτε την ίδια ώρα ότι το επίσημο κράτος σιγά σιγά παγιώνει μια κατάσταση να μην παίρνουν τίποτα ουσιαστικά οι πολύτεχνοι από αυτά τα οποία παίρναν. Έτσι ακριβώς. Τελειώσαν όλα. Δηλαδή ακόμη και τις μεταγραφές παιδιών κλπ. Όλα έχουν κοπεί. Και ότι ένας πολύτεχνος ο οποίος βιώνει και μια δύσκολη κατάσταση, είναι δύσκολο πρέπει να πούμε να έχεις πολλά παιδιά σε μια οικογένεια, με την έννοια ότι είναι και, θέλει και προσωπική εργασία των γονιών, θέλει και μια οικονομική επιφάνεια πλέον για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Βλέπετε πάρα πολλά εμπόδια και κανένας μα κανένας να μην ασχολείται με αυτό το οποίο λέτε, ότι οι θάνατοι στην Ελλάδα φέτος είναι 135.000 περίπου και οι γεννήσεις 90. Ότι δηλαδή 45.000 παραπάνω φέτος είναι οι θάνατοι, άρα 45.000 μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας μέχρι στιγμής για φέτος, και αυτό το γαϊτανάκι κρατάει 6, 7, 8 χρόνια. Δηλαδή ήδη έχουμε 400.000 μείωση πληθυσμού μόνο από τη σχέση γεννήσεις-θάνατοι. Προσθέτησε αυτά αυτούς που πήγαν στο εξωτερικό. Και έτσι το βλέπουμε. Απλή, δεν χρειάζεται, κύριε Σμολοκτέ. Η δράμα άδειασε. Το βλέπουμε. Προσοτσάνη άδειασε. Πετρούς άδειασε. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια αναλογιστική, έτσι, απλή αναγωγή και να πούμε. Γιατί επιμένουμε στα 4 παιδιά? Γιατί? Από τα 4 παιδιά μιας οικογενείας, τα 2 παιδιά αναπληρώνουν τις γενναίες, τον πατέρα και τη μάνα. Μένουν 2 παιδιά. Το τρίτο παιδί από τα 4
αναπληρώνει αυτούς που έχουν το τρίτο παιδί. Όσοι όμως δεν έχουν παιδί, όσοι δεν έχουν παιδιά, αναπληρώνουν αυτοί που έχουν το τρίτο παιδί και αυτοί που το τέταρτο παιδί αναπληρώνει αυτούς που δεν έχουν κανένα παιδί. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε τα τέσσερα παιδιά να υπάρχουν, να αναπληρώσουν τις γενναίες, τον πατέρα και τη μάνα και να αναπληρώσουν τους άτεκνους συν το τρίτο παιδί της τρίτεκνης οικογένειας για να βοηθήσουμε να ανανεωθεί ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτή είναι μια αναλογική. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι αυτό δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Σίγουρα όχι. Υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη και το ξέρετε πολύ καλά πρόεδρε, μια λογική, μπορώ να το πω έτσι, θα την χαρακτηρίσαμε έτσι ηθικής που κυριαρχεί στην Ευρώπη, ότι δεν πρέπει να γίνονται πάνω από ένα, το πολύ δύο παιδιά. Και είναι αυτός ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Γυράσκει η Γυραιά Ήπειρος, γερνάει η Γυραιά Ήπειρος. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως. Έτσι. Και πλέον αναζητάει σε άλλες χώρες, σε άλλη γη, σε άλλα μέρη, ουσιαστικά την αντικατάσταση του πληθυσμού της. Είναι χαρακτηριστικό, χωρίς να έχουμε ίχνος ρατσισμού, ότι η εικόνα της Εθνικής Γαλλίας στο ποδόσφαιρο με τους 7 ποδοσφαιριστές, σπουδαίους ποδοσφαιριστές από την Αφρική, τα λέει όλα. Εκεί θα αναφέρω για τη Γαλλία, αγαπητέ κύριε Φυλακτέ. Ξέρετε, ο κύριος Σαρκοζή, ότι έδωσε τη μεγαλύτερη αμοιβή σε μητέρες για να κάνουν παιδιά και το πήραν πίσω, το τεινάξανε τη γούνα. Ο Σαρκοζή, αυτός ο Σαρκοζή. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φράγκα τότε έδινε. Ο Ντεγκόλ, όταν ξεκίνησε η ιστορία, και ο Σαρκοζή είχε πιάσει το νόημα ότι χωρίς την αναγέννηση του γαλλικού πληθυσμού το αποτέλεσμα θα είναι η εθνική ομάδα. Που λέτε. Χρόνια υπάρχει αυτό. Και λέω το εξής. Δεν είναι τωρινό. Και λέω το εξής. Μεθαύριο οι δήμαρχοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, γιατί άκουγα προηγουμένως τον περιφερειακό σύμβουλο εδώ και έλεγε για τις εκλογές και όλα αυτά. Θα βρίσκουν στα βουδάκια ή θα βγαίνουν Ελλήνες δήμαρχοι και τέτοιοι, όχι. Και ήρθε πάλι αν παρόδο, λέω ότι θα υπάρχουν και αλλοδαποί δικαστές οι οποίοι θα δικάζουν, λέει, στις ένοπλες δυνάμεις και στα δικαστήρια. Απλά πράγματα. Αλλάζει το σκηνικό. Εδώ όμως, έρχεται η πολιτεία. Συνενεί για την γενοκτονία των Ελλήνων η πολιτεία. Έχουμε ένα σποτάκι, το παίζουμε εδώ στο Σταρ και τον ευχαριστούμε τον ιδιοκτήτη του Σταρ, γιατί δίνει και αυτό στη μάχη για το δημογραφικό. Και λέω, είναι δυνατό να συνενεί η πολιτεία, να φορολογεί τα παιδιά και να αφαιρεί από τις οικογένειες τις ενδυνάμει να κάνουν τρίτο και τέταρτο παιδί τα επιδόματα, γιατί υπερβαίνουν το πλαφόν των 23.000. Και ποιες οικογένειες είναι αυτές? Είναι. Ή θα είναι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, ή θα είναι δύο αστυνομικοί, ή δύο στρατιωτικοί, ή ένας επιχειρηματίας που έχει πράγματι εισοδήματα και μετά από τα 23 χιλιάρικα που δηλώνει, του λέει εσύ, έχεις παιδιά, δεν θα πάρεις το επίδομα 80 ευρώ, θα πάρεις το επίδομα το 40 ευρώ και το σύστημα, το Α21, το πετάει έξω και οι άνθρωποι δεν τολμούν να κάνουν πλέον παιδί, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο. Εγώ θα έλεγα, κύριε Σμολοκτέ, μιας και αύριο από τις 10 το πρωί είναι οι εκλογές στο Δημοτικό 2 της Δράμας των Πολυτέχνων, να συμμετέχουν οι Πολύτεχνοι καταρχάς. Πρέπει να έρθουν να συμμετέχουν. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι αυτό το θέμα αφορά όλους μας και μην πει κάποιος και τι με νοιάζει εμένα αν κάποιος κάνει 5 παιδιά, γιατί αν όλοι κάνουν ένα παιδί, όπως έχω εγώ ένα παιδί, τότε γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μέλλον, ούτε παρόν, ούτε τίποτα για τη χώρα. Δηλαδή. Με ένα παιδί ίσον κανένα ή με κανένα παιδί, δεν μπορεί να λες, να φιλοσοφείς και να λες ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον και θα έρθουν να τη σώσουν οι εξωγήινοι. Δεν μπορεί να τη σώσουν οι εξωγήινοι. Είμαστε. Οι Έλληνες μπορούν να τη σώσουν. Έτσι. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη με γυρασμένο πληθυσμό που πλησιάζει το 30%. Είναι τρομακτικό, ακούστε το. Πρώτη είναι η Βουλγαρία. Όχι. Μετά την Ιταλία. Η Ιταλία είναι δεύτερη. Και πρώτη είναι η Βουλγαρία. Ναι, πρώτη είναι η Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μετά την Ιταλία είμαστε η τρίτη χώρα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη χώρα στην Ελλάδα. Ένα κάλεσμα, Πρόεδρε, ναι, για τις εκλογές. Εκλογές. Θα έχουμε εκλογές αύριο, Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Δημοτικό Οδείο Δράμας, με τις πολυτεχνικές ταυτότητες. Καλείστε όλες και όλοι. Και όσοι δεν μας βλέπετε ή δεν μας ακούσατε, ειδοποιήστε
τους συγγενείς πολυτέκνους ότι αύριο στη Δράμα κάνει εκλογές στο Σύλλογος Πολυτέκνων. Είναι σημαντικό αυτό και θα κάνουμε και τη γιορτούλα για να δώσουμε τσαντούλες και γραφικά στα παιδιά. Όλα αυτά μετά τις 10. Ναι, από τις 10 θα ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας εδώ ο Νίκος Οσμολοκτός, ο πρόεδρος των Πολυτέκνων και πρώην βουλευτής. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με έναν καλεσμένο εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για θέματα πολιτισμού, τον κύριο Μιλωνά. Επιστροφή κυρίες και κύριοι εδώ στην συνέχεια της εκπομπής και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Μιλωνάς, μουσικολόγος, λαογράφος, πολλές ιδιότητες, ένας άνθρωπος της τηλεόρασης που την υπηρέτησε επί πάρα πολλά χρόνια, επί πολλές δεκαετίες, κυρίως στην παραδοσιακή μουσική και τηλεογραφία. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ στο Star Βορείο Ελλάδος. Έχει ξαναμιλήσει στο Star και στην εκπομπή του Λευτέρη του Καλλινικίδη. Σήμερα είναι εδώ για το διήμερο αυτό συνέδριο φεστιβάλ που γίνεται στην Δράμα με πρωτοβουλία του πολιτιστικού οργανισμού. Να το χαιρετήσουμε. Κύριε Μιλωνά, καλώς ήρθατε στη Δράμα. Σίγουρα έχετε ξανάρθει. Πολλές φορές θα σου μείνει εκείνο το κύριε Μιλωνά εσένα, οπότε να ακολουθήσω. Είναι θέμα σεβασμού. Δεν πρέπει να τονίσουμε ότι θα λέγαμε ότι η ζωή σας είναι αφιερωμένη στην παράδοση. Ταγμένος στην υπηρεσία των εθνικών παραδόσεων, αγαπημένε Αθανάσιε Σοφέ, λέγεται και αυτό. Και επίσης δεν είναι τυχαίο κάτι τέτοιο, μαθητής του Σίμωνα Καρά. Και διάδοχος, σας κάνουν κάποια κατά παρακαρίδια κάτι τέτοια που λένε μαθητής του Καρανέκη. Άρα το μήλο κάτω από τη μιλιά θα λέγαμε, βέβαια, κύριε Μιλωνά. Αυτός με πήρε, αυτός με έβγαλε και ξέρεις, ήταν ένας σοφός δάσκαλος. Και μου θυμίζει εδώ το έτερος εξετέρου σοφός, μην πείτε ότι όλοι κάπου τα μάθαμε. Αυτό το λέει το έτερος εξετέρου σοφός, τότε πάλε το τενίν, ο Βαχυλίδης ο Κίος, από την Καίο Καία Ζιά των Κυκλάδων, ο επικός ποιητής. Έτσι κάπου τα μάθαμε όλοι, μην κάνουμε τώρα τους σπουδαιοφανείς. Με σπουδές στην Πάντιο και στη θεολογία, με διδακτορικές σπουδές πάνω σε θέματα... με πολλές σπουδές, ναι, αλλά πάνω απ' όλα είστε ένας άνθρωπος που ζήσατε πολύ την ελληνική ύπαιθρο. Μόνο. Και βιώσατε το δημοτικό τραγούδι. Τι που λένε κύριε Μιλωνά ότι είναι το ανώτερο. Γιατί με λες κύριε Μιλωνά. Ποιοτικά. Γιατί με λες κύριε Μιλωνά. Η ανώτερη μορφή τέχνης. Ναι. Ισχύει κάτι τέτοιο. Τι άλλο λέει. Είναι αυτό που μας εκφράζει βαθύτερα. Βλέπεις πόσα παροδικά κύματα φέρνει ο σειρμός σε κάθε εποχή. Εμείς με αυτό το τραγούδι, με αυτό τα ποιητικά κείμενα, με αυτή τη μουσική που είναι με αταβισμό μέσα μας αντιστεκόμαστε. Γιατί αντιστεκόμαστε, Θανάση? Γιατί έχουμε δύναμη. Είναι μια δύναμη που μας την εξασφαλίζει η πανάρχια πολιτιστική μας καταβολή. Μιλούν οι πρόγονοι μέσα μας, απλοπερασμένο μέσα μας, στα ιόντα, πώς τα λέτε εσείς, τα περί διάγραμμά του. Πες μου, Θανάση, ρώταγε να νιώθω σαν μικρός εξεταζόμενος. Το DNA δηλαδή είναι. Να πω την αλφαβήτα, να έχω τα θεοβοήθεια, ναι. Ξέρεις, είμαι διατελώ και την ώρα με μια ευθυμία. Να τα πω έτσι με τη σειρά τους. Κόρακας γίνουμε, κόλακας δεν γίνουμε. Πρώτα γιατί είμαι μαζί σου. Μην κοιτάτε τώρα που με λέει κύριε Μιλωνά. Έχουμε μια οικειότητα. Απλώς σου λέει τώρα τον σέβομαι. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, δεν το λέμε το υπόλοιπο. Είναι και θέμα. Ναι, καλά, εντάξει. Τάξης. Έχετε και μια τέτοια παρουσία και μια τέτοια πορεία ζωής που δεν είναι. Είναι θέμα σεβασμού. Ναι. Πάνω απ' όλα. Το ξέρεις ότι την ώρα που διατελώ και μάλιστα σε ευθυμία. Γιατί από την ώρα που ήρθα εδώ, ο Ελευθέριος που λέει κατά το πολιτικό του και αυτού είναι Ελευθέρια Σοφέ, είναι καθαιρέτα του Σατάν, με άρπαξε κατά το λεγόμενο. Και σηκώσαμε υψώματα, τα θυμάστε τα υψώματα, όταν γιόρταζε ένας, πηγαίναμε, παίρναμε οι παπάδες, παίρνανε από τη λειτουργιά του και το ανέβαζε με τη λόγχη επάνω και του έλεγε τα χρόνια πολλά με αυτόν τον τρόπο, διαφύλαξε το δούλο σου κλπ. Και πήγαμε σε ένα φιλόξενο σπίτι, πάλι στο χώρο μου έπεσα, πάλι στο σόι μου έπεσα. Πήγαμε στην οικογένεια του Ελευθεράκη του Γιάννη, αυτός είναι ένας μηχανοδηγός στην Έλξη, στα Μπελάκια. Κοίτα να δεις, λέμε τέτοια πράγματα, τη μουσική την έχουμε πει χίλιες φορές, θα την ξαναπούμε κλπ. Με τις καταστάσεις της ευαισθησίας, έτσι, τις ατομικές.
πήγε ένα σχολείο από το χωριό μου στα Λεχενά. Το χωριό με το Λάπα Πατρώνα Χαΐας. Είναι διάλληλος περιφέρεια, να σου το πω έτσι. Εκκλησιαστικός ανήκουμε στο νομό Ηλίας, διοικητικός στο νομό Αχαΐας. Και πώς πήγαινα τα πρώτα χρόνια. Στο μετέχμιο είστε δηλαδή, μεταξύ πύργου και ναι, Πάτρας. Ναι, του Αρχιεπισκόπου ημών. Δεν είναι και καλές οι σχέσεις, πρέπει να πούμε, και πύργος Πάτρα. Όχι, όχι, μην τα ακούς αυτά. Θα στα εξηγήσω μετά. Όχι, εγώ στην Πάτρα, από αυτό που υπονοείς, δεν είχα δει τίποτα τέτοιο. Στην Αθήνα είδα, αντιλαμβάνομαι τι λες, την παρήκηση των 25π, δεν θα τα πω τώρα. Λοιπόν, και τελέσαμε εν ευθυμία σε αυτό το σπίτι που πήγα, γιατί οι μηχανοδηγοί με έμαθαν γράμματα τρόπος του λέγει. Έπαιρνα το πρωινό, το μοτρίς, το ξέρετε το μοτρίς, έτσι, το μοτρίς τα λέγατε και εδώ, την αυτοκινητάμαξα, και πήγαινα στα Λεχενά. Όπως δεν ήμουν και ζωηρός εγώ, πάντοτε με τους μηχανοδηγούς, με έμαθαν ένα οδηγό παιδάκι τότε. 5 είδη αυτοκίνητα αμαξών. Το ξέρει του Τάπα τώρα, του Ελευθεράκη, του Γιάννη, μηχανοδηγός αυτός. Και στο σπίτι του περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πριν από λίγο ήταν ο πατήρ Χριστόδουλος, ένας ενάρετος κληρικός. Τον ξέρει, στο διευθυντή του γραφείου του άλλου ενάρετου σε κοινωνικότητα Μητροπολίτησας του Παύλου, με το θάρρος που μου δίνει ότι δεν θα γίνω παπάς εγώ εδώ, ούτε εκείνος θα γίνει πρόεδρος της ΕΡΤ αργότερα. Έχετε ένα καλό δεσπότη, πραγματικά σας ζηλεύω. Φλογερό Μητροπολίτη. Εκείνα, αν και αν μιλούν οι πρόγονοι, με θυμάστε ότι γίνω το ωραίο, το συγκινητικό στην μετάδοση της Παναγίας του Σουμελά. Τι είπε? Η πόλη, η Τούρκη την πόλη πέρα, να λέει εμάς, να βάει εμάς. Τι όμορφο να βλέπεις ένα Μητροπολίτη με τη λύρα να παίζει. Είναι οικογενειακός φίλος, μπορώ να το πω, γιατί από τότε που ήταν ηγούμενος στην πονή της. Άρα είχε και φίλους και γνωστούς. Ναι, σήμερα εδώ σου λέω δράμα. Εκεί. Ναι, ο Δημητράκης, ο γιος του, της πυροσβεστικής του Γιάννη. Και πανάθεμα την Τζικουδιά Τσίπουρου. Ήταν, όχι, προς το Θεό. Πανάθεμα την Τζικουδιά, είδα κακό που κάνει. Όταν την πίνεις, γίνεται το πάτωμα ταβάνι. Όχι, νυφάλιος είπε. Καλά είμαστε, μια χαρά. Από εκεί έρχομαι δηλαδή, Αθανάσια. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Παναγιώτης Μιλωνάς ξεκινάει στα 19 αυτή την περιπλάνηση. Ναι. Στην ΕΡΤ, 19 ετών ήσασταν. Ναι. Και αυτή η περιπλάνηση κρατάει μια ζωή. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Έχετε ένα απίστευτο αρχείο. Από τα αρχεία αρχείο. Το μεγαλύτερο αρχείο δεν είναι αυθαίρετη η καύχησή μου. Από τα μεγαλύτερα είναι, αρχεία. Είναι και γεγονός αυτό. Βεβαίως. Θέλω να σου πω ότι σκουριάζει λίγο τώρα μέσα στην ΕΡΤ, αλλά δεν ήμουν και εγώ κανένας πουτός. Δεν τα εμπορεύομαι, πρόσεξε. Είδες να πουλιέται τίποτα δικό μου, θα το πω και το βράδυ στην εκδήλωση. Τίποτα. Δεν μπορώ να πάρω εγώ το τραγούδι της γιαγιάς σου και του παππού σου να το κάνω δίσκο. Κατά το χειδέστη λεγόμενο να κονομήσω. Όχι. Αλλά τα φύλαξα κι εγώ τα δικά μου. Δύο αντίγραφα. Το έχω γιατί αν ήταν τώρα μέσα στην ΕΡΤ, τα ψάχνεις να το βρεις. Μου λέει, ακόμα. Μου λέει, είδες αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας. Σβήστηκαν σύριαλ, σβήστηκαν αγώνες. Τι λες τώρα, μόνο. Και το άλλο, από το Αρπαγιστάν κάποιοι, ας έρθουν να μου το πούνε εμένα. Παίρνει μια μέρα Αυστραλίας και μου λέει, Παναγιώτη, ο αρχιεπίσκοπος, ούτε μια άσπρη τρίχα δεν είχες. Γιατί, σε βλέπω τώρα στην Κάρπαθο. Ποια Κάρπαθο, κλεμμένο ήταν. Και κάποιος το έπαιζε εκεί στην Αυστραλία. Κατάλαβες, αδερφέ. Δεν πειράζει όμως. Εμείς για δικαίους και αδίκους, πλούσιους και πέντες, βασιλείς και στρατιώτες προβάλλουμε την παράδοση. Σίμων Καράς, ένας πολύ μεγάλος Έλληνας. Πολύ μεγάλος δάσκαλος, θρύλος. Εκεί μου λέγατε πριν ξεκινήσουμε, ναι, με μια θρυλική γυναίκα, την Δόμνα Σαμίου. Ναι, ήταν συμφιλητηριά μου στον Καρά. Έφυγε νωρίτερα αυτή βεβαίως. Χωλώθηκε λίγο ο Καράς, ποιος χωρέστη. Πολύ μεγαλύτερη από εσάς. Ναι, μπροστά. Ναι. Εγώ του γάλακτο είμαι ακόμα. Είμαι 62 και 72 μηνών. Πόσο είμαι, 62, 63 και 69. Το συμπάθειο. Ποιος θα ήθελα. Όλη η Ελλάδα θα μου πεις έτσι αρχίζει. Κατάλαβες το. Πες, ρώτα με. Ξέρεις πόσο χαίρομαι κοντά σου. Ο πολιτισμός φυσικά και η παράδοση, η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά ή όλα έχουν ημερομηνία λήξης? Ανάλογα. Με ό,τι τους μαγειρέψεις, τρώνε η νεολαία. Με ό,τι τους τραγουδήσεις, με αυτό χορεύουνε. Μην περιμένεις και πολλά πράγματα, γιατί στην ΕΡΤ, το έχω και το λέω, πήγα μου κόψουν το νερό από τα βλάκια. Σπανιότατα να πέρασε έτσι ένας πνευματικός άνθρωπος με ιδιαίτερη καταλληλότητα. Ήρχονταν άνθρωποι με κοινό νου. Και ο κοινός νους, αδερφέ, είναι εχθρός της ειδικότητος. Εχθρός της ειδικότητας, ο κοινός νους. Έλεγε ο Εμίλιος Χρουμούζιος, πάντοτε το μνημονεύω αυτό. Θυμάστε, ο Εμίλιος Χρουμούζιος ήταν Κύπριος, έγραφε στην Καθημερινή, Κύπριος δημοσιογράφος, ότι στην Ελλάδα, έτσι θα ήταν από τότε, πιστεύω εσύ αδερφέ Θανάση, μιλάει ο στραβός για ωραία ημέρα,
ο Κουφός για ωραία συμφωνία και ο Ανήθικος για ηθική. Φωνάξτε μου το Μιλωνάλη ένας πρόεδρος, θα με επισκεφθεί ένας Μητροπολίτης, φωνάξτε μου τον Τάκη. Πάω γαπάν, τακούλι μου λέει πρόεδρος της ΕΡΤ. Α, χρόνια, τι να λέω τώρα. Με επισκέπτεται, μου λέει ο Μητροπολίτης Τάδε. Πώς το προσφωνώ. Άμα χιούμορ εγώ και πλάκα πάντοτε, του λέω. Καλά κάνεις και με φώναξες. Παναγιώτατε. Κάνει έτσι. Παναγιώτατε. Πάρ το χέρι, του λέω. Παναγιώτατε. Σεβασμιότατος είναι, ρε, του λέω. Για πες μου, ρε Τάκη, τώρα που σε βρήκα, μου λέει, να μην νιώθω κι εγώ αδιάβαστος. Θέλω μάρα να σου έρθει. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Δεσπότης ή ο Μητροπολίτης, μου λέει. Τι να του πω τώρα αυτό. Τώρα είπα και σε βρήκα, αδερφού. Και το λέτε πολύ σχηματικά αυτό για να τονίσετε ότι. Τα άνθρωποι με κοινωνού. Ναι. Πού να σου βάλει δημοτικά αυτό. Καλό θα που... είναι να υπάρχει μια εξειδίκευση. Έτσι, αδερφέ. Στην εποχή της εξειδίκευσης. Μα τώρα. Δηλαδή, αν δεν είναι. Πάλι δεν υπάρχει Ολυμπιακή. Αν δεν είναι ο πρόεδρος της Συμπυριακής, γιατί να μην είναι και κυβερνήτης. Να ξέρει τι πάει να πει το αεροπλάνο που παίρνει τον κόσμο και τον πάει στη Νέα Υόρκη. Και καλό πιλότος. Θα είναι αυτοί που ασχολούνται με την τηλεόραση να έχουν κάνει και έστω μια ώρα στη ζωή τους τηλεόραση. Βέβαια. Να μην είναι. Όχι να πέρασαν απ' έξω. Δικηγόροι ανώτατη δικαστική, ας πούμε. Ναι, ή άλλοι. Τι να σου πω. Άλλοι να πίσω δεν τους γνωρίζεις και σε κανένα σαλόνι το βράδυ και πίσω αγαπημένο. Τα είδατε όλα πάντως στην έρτεση. Τι σου λέω, πλάκα δεν κάνει. Βεβαίω τα και θα τα παίρνει, τα λέμε όλα. Τι ακριβόμαστε. Άκουσα, αδερφέ. Διαχρονικά όμως παραμείνατε. Παρέμεινα γιατί υπήρχε σε πείσμα παρέμεινα. Υπήρχε αγάπη προσωπο... του κόσμου. Ναι, ντρέπομαι. Εσύ είπες τι προσόντα έχω. Τι θα μου λείπει εμένα. Πρώτα εκεί το πατάω και το ξαναλέω. Δεν τα εμπορεύτηκα. Πώς είδες ποτέ δεν. Και μια πολύ καλή τηλεοπτική παρουσία πρέπει να πούμε. Δεν ήταν μόνο η ακαδημαϊκή γνώση κλπ. Ήταν και τι θα έλεγα, η εφράδεια, ήταν και η παρουσίαση τη εκπομπή. Σε μια περίοδο που η τηλεόραση. Ο Χρήστος ήταν το θέμα, τον ξέρω στο γιο μου. Ο Χρήστος ήταν. Απλά είμαστε στον αέρα, κύριε Μιλωνά. Άστον, εντάξει, κάτσε και παλιό. Να τονίσουμε φυσικά ότι ο. Το Χρήστο τον ξέρει στο γιο μου, έτσι. Βέβαια. Να αυτό μόνο. Το μήλο κάτω από τη μιλιά πέφτει που λέμε. Πέσει εκεί ο κερατά και ο γιο του ασχολείται με την ίδια. Γιατί ξέρει, τον έχω κάνει από μικρό παιδί εκεί. Κουκιά έτρωγε. Έξαρση πολιτιστικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα. Πολύ πολιτιστικοί σύλλογοι. Όσοι έχουν σαφή. Υπάρχει προσφορά σε. Βοηθούν. Άκου τώρα. Σε αυτό που άκου θέλετε εσεί. Άκου τώρα. Και το βράδυ κάπου περίπου εκεί θα κινηθώ. Κάθομαι καλά. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, όπου είναι σύλλογοι. Και του παρουσίασα τη δραστηριότητά του. Παρήλασε η δραστηριότητα των τοπικών συλλόγων από όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Και να είμαστε καλά, να του ξαναπαρουσιάσουμε. Δεν θα παροπλιστούμε από τώρα. Γιατί έλεγε ένα δεσπότη παρένθεση να γελάσει. Το έχουμε το χιούμορ έτσι. Εγώ ήταν 95 ετών. Εγώ να γεράσω, τάκι μου, θα πάω σε μοναστήρι. Δεν θα καθίσω εδώ άλλο. Και ήταν 95. Τώρα θα του τα χαρίσουμε. Τι λέγαμε επί του προκειμένου. Για του πολιτιστικού συλλόγου. Όσοι έχουν σαφή γνώση του αντικειμένου, υπηρετούν θαυμάσια. Κάποιοι άλλοι, αδερφέ μου, με πανελλήνιες φιλοδοξίες και τουριστική άποψη, βράστα κι άστα. Άστο θα τα πω το βράδυ κατά τις 6 ώρα. Πότε είναι, πότε είναι το αυτό. 6 ώρα αρχίζει αυτό ναι, το. Ναι. Αυτό το συνεδρίο. Το... Γι' αυτό μας κάλεσαν εδώ να πούμε τέτοια πράγματα. Εκεί. Θα θέλατε πάντως και από αυτό που λέμε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, το Star Βορείου Ελλάδος, ένα από τους σταθμούς που έχουν καθημερινές εκπομπές για τον πολιτισμό. Μπράβο. Θα περιμένατε για φίλος μου, ανάλογα. Ο Γιώργος, ο διευθυντής του σταθμού. Ο Αραμπατζής. Ο Αραμπατζής. Θα περιμένατε. Ο Καραγωγεύς του είπα λέγεται. Θα θέλατε και από τους άλλους γενικότερα να υπάρχει μια έφεση στο να προβάλλεται ο πολιτισμός ή παράδοση. Δεν είναι αυτό τηλεόραση. Σε πολλές στιγμές δεν το λέτε μέσα σας κύριε Μιλωνά. Το λες πολύ καλά αυτό. Αλλά κάτσε να το καταλάβουν και ο κόσμος καλά. Δώστο μας πολύ συγκεκριμένα απάνω σε αυτό το θέμα που υπηρετούμε. Για πες το Θανάση μου, τι εννοείς τώρα με αυτό, με την τηλεόραση. Μπορεί να υπηρετηθεί αυτή, να την υπηρετήσουμε και από ένα πλάτον από κάτω. Έτσι δεν είναι. Την παράδοσή μας. Με την εκδήλωση, με αυτά τα πανηγύρια, που σήμερα είναι καταδίκη να βρεθεί σε πανηγύρια, έτσι δεν είναι. Ας τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια ήταν για τις συνεκτικές σχέσεις των μικρών κοινωνιών. Όταν το χωριό ήταν μια γειτονιά και η γειτονιά στην πόλη ήταν ένα χωριό, αδερφέ. Α, τώρα θα το πω. Οι τραγουδίστρες και ζουλαλούνα πάνω με μεγάφωνα στη διαπασόν, ξεπαραδοσιακά όργανα, να δημιουργήσουν κέφι με το στενί. Τρελαίνει σίγουρα πάντως. Γιατί τον οποιοδήποτε τρελαίνει. Ένας άνθρωπος που και σαν μαθητής του Καρά
ήθελε την σωστή παραδοσιακή μουσική. Τι θα κάνουμε. Και σίγουρο είναι ότι όταν βλέπετε drums και synthesizer και ηλεκτρικό ήχο και λίγο μπουζούκι μέσα. Ακριβώς και απ' όλα. Και λίγο απ' όλα. Ναι. Εκεί λίγο, και, εκεί λίγο λέτε. Και τα παιδάκια μας, τα παιδιά στο χωριό, οι νέοι αλωτριωμένοι από κάτω και να μερακλώνουν, να τους βλέπεις Θανάση. Να μερακλώνονται ανετίως, χωρίς καμιά αιτία και να πίνουν ουίσκι και κοκακόλα. Αστερία ήταν. Δεν το λέω, μου φύγε. Λες, τόσα χρόνια αυτό υπηρετούσα, ρε Θανάση. Δυστυχώς δεν τους μαζεύεις με τίποτα, δεν πήραν φόρα. Γιατί, να το πούμε, δεν είναι σε εθνική βάση η παράδοση. Έχεις δει κανένα γραμματέα, όχι να την πάρω εγώ, μπήκε ποτέ σε εθνική βάση. Πού στεγάστηκε η σωστή εθνική μουσική. Πού είναι το λίκνο της. Πού είναι, με μονωμένες περιπτώσεις, όργανα από εδώ, πώς το λένε, μουσείο οργάνων, κουραφέξαλα, στο λέω εγώ παραμύθια. Δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο, λέτε. Είναι για να. Ναι, πάνω σε μια στέρεη βάση. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν γίνονται έτσι όλα. Δεν γίνονται έτσι ασυγχρόνιστα όλα, γιατί είναι και επικίνδυνα εδώ. Είναι επικίνδυνα να κάνουν κακό αντί καλό. Πες τα, ρε Θανάση, έχεις ανάγκη κανέναν. Έτσι τα λέω κι εγώ. Τι κάθομαι έτσι εγώ εδώ. Να τονίσουμε φυσικά ότι. Υπάρχουν σχέσεις στις διάφορες περιοχές, σε αυτό που λέμε δημοτική μουσική, κύριε. Τι σχέση. Δηλαδή έχουν και μουσική σχέση αυτά που ακούμε, ένα ποντιακό με ένα κριτικό, ένα πυρώτικο με ένα θρακιώτικο. Ναι. Έχουν κάποια σχέση. Είναι αλήθεια ότι είναι, το δεχτούμε αυτό, είναι μία και ενιαία η παράδοση στα κύρια, στα ουσιαστικά γνωρίσματα που βρίσκουμε σε αυτή την εθνική μας μουσική και ποιήση. Αλλά είναι και επίσης αλήθεια ότι η παράδοση αυτή προβάλλει με μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και παραλλαγών που συνθέτουν οι διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Αλλώς λέμε την Ερατζούλα στο χωριό μου και αλλώς τη λένε πιο κάτω στα Λεχενά. Και εκεί έχουμε παραλλαγές. Καταλαβαίνεις. Αυτό το ζωντανό ταχυδρομείο της εποχής εκείνης, οι τραγουδιστές που λέγονταν όμοιροι της ημέρας. Έτσι. Είναι πλούσια η παράδοσή μας. Δεν έχει ανάγκη του την ώρα ο Πόντιος να πάει να του βάλουμε να μάθει κριτικά. Δεν μπορεί. Όπως τα τραγούδια. Έτσι και η μουσική, έτσι και η χορή είναι μια πολυχρόνιος, επιτόπιος και διαδοχική πείρα. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Έρχεται ένας δάσκαλος. Το 2 είναι εκεί, το 3 είναι εκεί, το 4 είναι εκεί, το 15 είναι εκεί. Πώς χορεύεις έτσι, γιαγιά, το 3. Φύγε από εδώ, ρε. Ας την χορέψει τη γριά, όπως ξέρει. Αρχαία τραγωδία να διατηρηθεί, ήταν. Να διατηρηθεί, λέτε, και το γνήσιο, το παραδοσιακό. Βέβαια, αδερφέ. Αυτό δεν έχει ούτε ενότητες ούτε τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Η εξέλιξη φυσικά της μουσικής, της δημοτικής μουσικής, τα παραδοσιακά όργανα που μπαίνουν και σε άλλες μορφές, σε άλλα είδη μουσικής. Το να εμπλουτίζουν. Αυτό δεν σας ενοχλεί, ας πούμε. Όχι, θα σου πω γιατί. Όταν εμποτίζουμε ένα ξενόφρετο μουσικό είδος με δικά μας όργανα είναι τιμή. Όμως, όταν γίνονται αχταρμάς όλα μαζί, δεν γίνεται. Το να παίξουν δημοτικά όργανα δικά μας, τέλος πάντων, να συνοδεύσουν κάτι άλλο για τους νέους που λέμε τώρα, αλλά και δεν φταίνε. Άκου εδώ να δεις. Ξανά πά. Ό,τι τους μαγειρέψεις θα φάνε και ό,τι τους τραγουδίσεις θα χορέψουν. Αφού δεν τους μάθαμε τώρα έτσι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί να συνηθίσει το παιδάκι, να το πάμε το παιδάκι εδώ, γιατί να συνηθίσει. Το παιδάκι. Για πέστε μου τώρα. Συνέξει. Οι πολλοί θα νομίζουν, κύριε Μιλωνά, είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας τώρα, ναι. Που και με ένα κινητό μπορείς να κάνεις εγγραφή ή οτιδήποτε άλλο. Για πέστε μου τώρα, εκείνα τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσατε. Πόσο δύσκολο ήταν να βγαίνουν χορευτικά, να βγαίνουν τραγούδια σε απόκριμνα βουνά στο Σούλι, στην Κόνιτσα, στη Σαμαρίνα, στην Κάρπαθο. Τι λες τώρα. Αρχαία τραγωδία οι γιαγιάδες μου εκεί πιτσεύανε και τραγουδούσαν, αδερφέ. Τι να σου πω, γνησιότατα. Να επιτίθεται αυτά. Ούτε με όργανα είχα τραγουδήσει, ούτε με τίποτα έχω ένα παράδειγμα. Αλλά θα το πω και το βράδυ και για να ευθυμίσουμε γιατί. Όταν κάνουμε λογοπολιβολούμε με ένα λόγο, δεν πεθαίνουμε, θα κάνουμε και να περνάμε και στην τροχιά του χιούμορ. Γιατί το χιούμορ, Θανάση, είναι διείσδυση στον πυρήνα της ζωής, είναι και μια αρετή. Και την έχουμε όλοι. Και εσείς είδα νωρίτερα χιούμορικες. Τώρα μου το κόβεις με το κύριε Μιλωνά, βέβαια. Με τσακίζεις έτσι με αυτό το πράγμα. Έλα, Θανάση, πες μου. Λοιπόν, στα χωριά. Είχαμε και τον Άγκρα. Εγώ ακολούθησα το σύνολο καλά στα χωριά. Θα σου πω γεγονότα. Το πρώτο βράδυ. Μόλις πηγαίναμε, ο Καράς είχε βγει. Είχε αρχίσει να βγαίνει στην τηλεόραση τότε. Ήταν ένα χρόνο, 1,5 κράτησε, μετά τον διεδέχτηκε εγώ.
Όπω ήρθε ο Καράς, το ψηλαφούσαν να δουν όπως ψηλαφούσαν και εμάς αργότερα. Αν βγήκαμε από τη Ρώστα, αν είμαστε οι ίδιοι που λες. Οι γιαγιάδες ειδικότερα. Και μην ξεχνάς ότι έχω επιτυχία από 90 και πάνω στις γιαγιάδες. Να λέμε, είμαστε και γεννημένοι για τον έρωτα. Λοιπόν, Νάγκρα, το θυμάσαι τον Νάγκρα. Το μαγνητόφωνο, τον Νάγκρα με τις ταινίες. Ριλ του ριλ, από ταινία σε ταινία. Τραγουδούσαν και το βλέπανε, κοιτάζανε οι γιαγιάδες. Το λέγανε, δεν το λέγανε. Σωστά μας ξανακοιτάζανε. Τη δεύτερο βράδυ. Οι τουρπίνες δηλαδή, για να. Ναι. Αυτές οι ταινίες. Δεκαετία του 60. Να σου πω μια ιδιαιτερότητα εδώ. Δεύτερο βράδυ δεν τους ξανάπιανες. Γι' αυτό πήγαινε μία-δύο τη νύχτα. Την άλλη μέρα ολοκληρωτάγανε. Τι ήρθαν να κάνουν, τούτη, πού το πάνε. Για να μπορέσει να το συντονίσει και να το βγάλει. Πρέπει να το βγάλει σε μια μέρα. Του περνούσε. Τι το κάνουν, πού το πάνε αυτό. Αλλά ήταν και μια εμπειρία δικιά μας. Γιατί... Εμπειρία ζωής. Πρόσεξε να δεις. Εγώ έχω. Παναγιώτη Μιλούρα. Ναι, δεν αυθαιρετώ και πάλι εδώ. Έχω μια ευχέρεια. Να το ακούω το τραγούδι και να το γράφω με δημοτική μουσική. Μου λέει μια φορά ένα. Κάτσε να σου. Να το πω για να ευθυμίσουμε και τον κόσμο. Ένας παλιός μεγάλος πολιτικός. Ρε Παναγιώτη, χρόνια πολλά ρε Μίτσο, του λέω, Δημήτρη μου, να ζήσεις και να είσαι πολύχρονος και να βοηθάς τον τόπο μας. Τα Δημήτριου ήτανε. Μου λέει, δεν υπάρχουν τραγούδια για Δημήτριδες. Μου λέει, κοίταξε, είναι ο Φανής Άγιος, πιο παλιός και που τον ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο. Είναι λαοφιλής, να το πω έτσι, Άγιος. Εγώ του λέω, ξέρω, σου πω, τρεις αντρωμένοι βούλησαν να βγουν από τον Άδη. Ένα στο Μάη θέλει να βγει και άλλο στον Άλλον Άρη. Και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Αυτό μου λέει, δεν με καλύπτει. Εντάξει, καλή του ώρα, δεν θα πω τι να πω. Έφευγε και λίγο το μάτι του. Τώρα θα σου το πω. Πάω σε ένα χωριό, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Ο Παναγιώτης μας, στο παραγόνι μια γριά, ήξερα εγώ που θα χτυπήσω, ήξερα ποια τραγούδια. Ο γιος της ήταν στην ταβέρνα, ήταν ένας σύλλογος δικηγόρων, δικηγόρων και δικαστών από την Πάτρα. Τραβηχτήκαμε σε ένα χωριό απάνω για να περάσουμε ωραίο βράδυ. Φίλοι της παράδοσης. Πάω στη γιαγιά της, λέω. Γιαγιά, δεν έχεις κανένα τραγούδι για Δημήτρη. Πώς την έχω, Παναγιωτάκι μου, πώς την έχω. Για πες το, της λέω. Ας πω πώς γράφαμε δηλαδή. Αϊ Δημήτρη, τα ματάκια σου. Τι να, μαγνητόφωνο δεν είχα κίνδυνο, αν και το θυμόμουν. Γάβου παπά, γάβου παπά, νινι πα, βυζαντινή μουσική. Για πες το γιαγιά, Δημήτρη, τα ματάκια σου, πως τα έχεις μάθει με ένα. Και δίγα γάβου βου παπά, και δίγα γάβου παπά. Εγώ έτσι λέω, κάτσα το παγωγέ να δεις, το λέω καλά. Δημήτρη, τα ματάκια σου, πως τα έχεις μάθει με ένα. Για πάμε και το υπόλοιπο κείμενο, της λέω. Να κάνουν πως τυράν αλλού και να τυράνε εμένα. Άσε ρε γιαγιά, θα το πάω σε αλήθωρον άνθρωπο που σε εισμάθητα. Άσε, ήθελα να σου δείξω πως τα έγραφα έτσι. Ναι. Κύριε Μιλωνά, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τον μουσικολόγο και λαογράφο τον Βάλε κι άλλα λίγα, βάλε κι άλλα λίγα, βάλε κι άλλα λίγα, βάλε κι άλλα λίγα, περιοδεύοντα χαρισματούχο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Μιλωνάς, μουσικολόγος, λαογράφος, είναι στη Δράμα. Σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον συνέδριο για την λαογραφία και όχι μόνο, για την παράδοση, για το δημοτικό τραγούδι, γενικότερα για τον πολιτισμό, την παράδοση. Έτσι, κύριε Για την Μιλωνά. Παράδοση γενικά. Παραδόθη με όλοι. Μιλήσαμε για πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία, πρέπει να πούμε, με σπουδές πάνω στο τομέα του. Είπαμε για τον Σίμωνα Καρά, είπαμε για τη Δόμνα Σαμίου, την πορεία των πραγμάτων από εκεί και πέρα. Και φυσικά και για την παραδοσιακή και δημοτική μουσική. Στο διάλειμμα ένας Έλληνας, μεγάλος Έλληνας, είναι ο αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος, Χριστόδουλος. Ναι. Το γνωρίζατε? Πολύ καλά. Και αν είχα έτοιμο εδώ,
σας έβγαζα μια φωτογραφία την πρώτη που βγήκε μέσα από το ιερό. Ο μόνος λαϊκός ήμουν εγώ και ο άλλος ένας, ο μικρός μου ο Χρήστος. Και διερωτώνται μάλιστα. Τι ήθελε ο Μελιονάς δίπλα από εκεί, να γίνει παπάς, ρε. Είναι μια προσωπικότητα όμως η οποία επηρέασε, πρέπει να πούμε, τα πράγματα στη χώρα. Μαζί χρόνια. Ναι. Πώς σου ήρθε τώρα και είπες για τον Αρχιεπίσκοπο? Την εμπειρία, γιατί έφερε την παράδοση και τον. Ναι. Κοντά στα παιδιά, κοντά στους νέους. Είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Κοιτάξτε να δεις. Πολλή κουβέντα γίνεται. Ξεχωρίζουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Ποιος πρέπει να πάει τα παιδιά κοντά στην παράδοση και δεν πάνε τα παιδιά στην εκκλησία? Δεν πάει το ένα. Τι πρέπει να κάνουμε, κόλπα, δηλαδή να πάρουμε φουξάτια και βαλσάτια, να βάλουμε τραγούδια στις εκκλησίες που λέγει ο Κουκαράς και να πάρουμε κιθαρίτσες για να πάνε στο κατηχητικό να πάνε? Όχι, ρε. Να τα πάει η μάνα τους και ο πατέρας τους όπως πηγαίνανε και εμάς τα παιδιά. Και να συνηθίσουν, να εθιστούν να πηγαίνουν στην εκκλησία. Να τους περάσει το υποσυνείδητο. Ξέρεις τι είναι αυτή η πειθότητα υποσυνείδητου? Άμα είναι σαν το περπάτημα, πέρασα και το κάνω και εγώ τώρα και έτσι, άμα μια μέρα δεν περπατήσω, λέω αμάν κάηκα. Χάθηκε, κύριε Μίλωνα, όμως αυτό που έκανε ο Χριστόδουλος, αυτή την εξωστρέφεια που είχε η εκκλησία. Ναι, είναι καθένας. Χάθηκε. Χάθηκε. Και λαλίνο κνό και σιωπάν ουβούλομαι. Τι να πω, το προκειμένο. Εθνικά θέματα, Μακεδονία, Σκόπια, ναι. Όλα αυτά τα θέματα, εσάς τους νότιους, για να το πω και έτσι λίγο. Τι είπες τώρα, εμείς έχουμε τις αναζητήσεις μας, έχουμε τις τι λες. Μάλιστα μου στέλνει και όλα αυτά, δεν ξέρω, ο Παπαθεμελής. Ο Στέλιος, ο Παπαθεμελής. Κάθε μέρα στο email θα έχω και εγώ την επικοινωνία μου, θα μου στείλει, όχι θα μάθουμε, αναζητούμε, η έννοια μας είναι, ότι καθίστε τότε. Ότι μας έρθει εξ ουρανού το μάνα, βεβαίως. Και θα αγωνιστούμε και θα ανησυχήσουμε και, αλλά τι. Ξέρεις κάτι, αδερφέ, παλιά πηγαίναμε στον πόλεμο κανονικά. Εμείς πάμε με σουγιά Κολοκοτρώνη τώρα, αντί. Το θυμάστε το σουγιά του Κολοκοτρώνη? Πώς να κάνεις μάχη. Αντί να πάμε με F-16, πάμε με σουγιά Κολοκοτρώνη. Τα λέει όλα αυτό. Να εμβαθύνεις, τι θέλω να πω. Κατσαντώνεις καθεαυτόν. Μόνοι μας. Τίθεται θέμα τέτοιο τώρα. Η σύγχρονη Ελλάδα. Για έναν άνθρωπο που έζησε στο διάβα του αυτό το μισό αιώνα, σχεδόν 40 και χρόνια, όλη αυτή την πορεία των πραγμάτων, η σύγχρονη Ελλάδα σας μελαγχολεί, σας ικανοποιεί? Τέχεις γιώκαμ και χλίβεσαι και βαριά να στενάζεις. Με εκφράζει το τραγούδι αυτό. Ξέρεις πόσες φορές κάθομαι έτσι, γίνομαι στοϊκός. Τι γίνεται, πού πάμε? Τι παρεύειν, τι δέρεξα, τι μηδέωνου και τελέστη, αδερφέ. Ψαχνόμαστε πολλές φορές τι κάναμε και τι δεν κάναμε και ποιος μας άφησε να κάνουμε. Να καυχηθώ για άλλη μια φορά. Και εσείς, κύριε, να τα ακούτε τόσα χρόνια που σας μεγαλώνω. 47 χρόνια. Στα δόντια κράταγα και την εκπομπή εγώ στην ΕΡΤ. Αν δεν ήμουν μέσα. Είναι σαν και το ανέκδοτο, λέει. Αν δεν ήμουν στη Γαλλία σερβιτόρος, με το λά που βάζετε μπροστά, λά αυτά θα τρώγατε. Λέει, θα πάρουμε λά φασόλια, λά κολοκύθια τούμπανα. Αν δεν ήμουν εκεί μέσα, λά αμελέτητα θα τρώγαμε. Και διατηρήθηκε η εκπομπή, λέτε. Δεν κατάλαβε τον έκδοτο, το θυμάσαι. Όπως υπήρχε και μια εξαιρετική εκπομπή με τον Γιαναρά, επίσης θυμάμαι. Ναι. Και το Αρχονταρίκη στη συνέχεια με τον Μητροπολίτη. Ζευγάρι είμαστε. Σε μένα ανήκει αυτή η εκπομπή. Γνάτιο. Της πολιτισμού. Εγώ την έδωσα ως διευθυντής της υπηρεσίας εθνικού πολιτισμού. Ωραία. Βέβαια. Ατέλειωτες ώρες. Ο Ιγνάτιος ακολουθούσε εγώ, αφού είχα φύγει από τη Μητρόπολη ή από το οποιοδήποτε άλλο που είχα μεταδώσει την ακολουθία. Μου λέει μια φορά ένας πάλι τι τα θέλα και τα σκέφτομαι. Του λέω, αδερφέ, πρόεδρε, θα πάμε στην Καπαδοκία του Αγίου Άνη του Ρώσου 17 του μηνός να πάμε να μεταδώσουμε. Του λέω από εκεί τι κοστίζει, τι παραμύθια κοστίζει, του λέω τώρα. 1,5 εκατομμύριο δραχμές, την Υπηγείου και Εξυπηγείου, πώς τα λένε. Παναγιωτάκη μου λέει, κανόνισε. Κανόνισε, μου λέει, με τα εξόδους εκεί με τους παπάδες σου και τους δεσποτάδες σου. Ακούστε κι εσείς έτσι, οι καλοί μου φίλοι, οι αρχιερείς. Κανόνισε, μου λέει, να μην μείνουν λεφτά. Πώς θα μεταδώσω εγώ το καρναβάλι από την Ξάνθη, μου λέει. Τάρμα γελαγούς, του λέω. Και κούρευε χελώνες. Τι να του πω τώρα, εγώ να του λέω για την Καπαδοκία. Είναι επικρίες αυτές. Αλλά τι να πεις, ούτε συνέχθηνε, αλλά συμφιλήνεθη. Απαιτούνταν να στηριχθεί και περισσότερο. Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος της κρατικής τηλεόρασης. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που αγαπάτε την κρατική τηλεόραση, γιατί τόσα χρόνια. Η μητέρα. Η μάνα πήγα πουθενά. Μη δε θα πάω πουθενά αλλού. Σίγουρα υπήρχαν και προτάσεις. Υπήρχαν. Μόνο τελευταία πήγα από Πείσμα. Τα δύο τελευταία χρόνια Πείσμα πήγα. Αφού με κάλεσαν, τι κοίταζαν τα εκτός έδρας που δεν θέλουμε λεφτά, ρε, να μεταδώσω την Παναγία από την Τίνο πριν από 2-3 χρόνια.
Και μου λέει ο Γιάννης Αλαφούζος, Στάκη, μου λέει να μεταδώσουμε αύριο. Έρχεσαι σε μένα. Και έφυγα από το χωριό μου και έρχομαι στο Skype. Και μεταδίδω. Και δεν είσαι ο μόνος, και άλλοι έχουν κάνει και. Κάτσε, κάτσε. Εγώ Θανάση, δεν τη δουλειά είχαμε το Skype, ούτε πήγανε. Ερχόταν η εικόνα από την Τίνο και βρέθηκα στο μάτι του Κυκλώνα. Την κλέβαν την εικόνα, κλέβαν την Παναγία. Ποια ήταν ο Ροχάμης, ήταν η Παναγία, ρε. Άστε στο διάλογο να σας βγάλει τα μάτια που λέει η γιαγιά μου. Άστε, παίχτε τη εικόνα από εκεί. Τι να τη δούνε και από την έρθει, να τη δούνε και από μένα. Πάλι πίσω εγώ. Τότε ήταν να πάω πάλι. Αλλά μπήκανε κάτι άλλα λάτια πιπέρια με 32.500 στην μία εκπομπή. Εγώ δεν σας κοστίζω τίποτα. Ελάτε εδώ να μου το πείτε όλοι τώρα τι έχουμε πάρει εμείς μέσα από την. Τι έχω πάρει. Συγχωρέστε μου το, εγώ δεν το προτάσω. 32.500 πλέον βουπουά. Πού πάνε, ρε, κάθε Κυριακή. Πού πάνε να μας μερακλώσετε ανετίως. Γιατί τόσο μεγάλο κόστος λέτε. Είναι μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται. Έχει το διάλογο από εδώ πέρα, εμείς τα λέμε και αντρίκια. Έχω δίκιο, ρε. Και ο Παναγιώτης Μιλωνάς, ο οποίος. Ελάτε να παίξουμε λαμάκια μου, το είπε η μαμά μου. Γιατί γίνανε για αρκετές εκπομπές. Για αρκετές εκπομπές. Έρθει καλά ο Λευτεράκης με το. Με τα τσικουδιά που μου δόκε. Και, και για άλλες εκπομπές γίνανε ανάλογα ζητήματα. Φύγανε φυσικά από το κανάλι της κρατικής τηλεόρασης. Και ξαναβγαίνουν με άλλα ίδια λεφτά. Βγαίνουν όμως σε ιδιωτική τηλεόραση, οπότε σε ιδιωτική τηλεόραση γιατί τους δικιά μας. Είναι, ζημιά γίνεται, πρόσεξε. Όταν ανερώτηγα που λέγει νόνά μου, την νόνα, πας και περνάς. Εκπομπή. Έρχεται 25 Μαρτίου. Που βάνιζε, ρε. Πού βάζει τραγούδια τέτοια 25η Μαρτίου, θα ρίξω φόλα στο σκυλάκι σου τσάμικο. Και ρε μποδίστρες και κομμότριες θα έρθουν να σε στολίσουν. Να έχει το διάλογο, ρε, βάλε τα λίγο σεβασμό. Άντε ρε από εδώ πέρα, παλιόπαιδα. Λίγο σεβασμό στις ημέρες, λέτε. Έτσι παράξενος, μην μου. Όχι, δεν είναι. Λίγο σεβασμό και πρέπει η χώρα να διατηρήσει αυτό που είπατε και στην αρχή, κύριε Μιλωνά, ότι πρέπει να διατηρήσει η χώρα αυτό που έχουμε τότε. Μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, από. Βρε, τι άλλο μας είναι εκφράζει. Μια σκυτάλη ουσιαστικά. Τι άλλο που μας μεταφέρεται. Εκφράζει βαθύτερα, Θανάση. Τι έχουμε άλλο, τι άλλο έχουμε σαν περιουσία. Πήγαινε εξής, σαν κράτος. Σε εκείνους χορούς, τους χορούς του αποκριάτικου του. Μόλις πάει στο τέλος και βάλουν κανένα τραγουδάκι, να, ο μουσικός αταβισμός. Σκόνται και χορεύουν όλοι. Νέοι και νέοι και παιδιά. Και γέροι και παιδιά. Άσαμε τώρα. Μη με. Ναι. Πανά θεμά την τζικούδια καλά με νυφάλιο. Η Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι στην αυτή. Η Ελλάδα έχει μία συνέχεια, η Ελλάδα έχει μία προοπτική. Τι θα ευχόσασταν για το μέλλον? Να πάνε άνθρωποι σε θέσεις που έχουν, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι και θεωρητικά οπλισμένοι, μήπως τραβήξει τίποτα μπροστά. Έτσι μην περιμένεις. Να πάει ο καθένας γιατί σπούδασε δημόσιες σχέσεις, γιατί άλλη κυρία που πήγε εκεί, το βασικό της προσόν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Φύγε από εδώ, μωρή, προβιά της Λομία. Πήγε από εδώ πέρα. Πήγα σε ένα δήμο, δεν λέω όνομα και μη χωριού, Νότιος Ελλάς, Βόρειος Ελλάς, δεν ξέρω, Κεντρική Ελλάς. Θα το πω, Θανάση. Πάω να το κάνω βαρύτερο. Μου λέει ο δήμαρχος, συμπαθέστατος ο δήμαρχος, να μιλήσετε με την κυρία Τάδη υπεύθυνη. Στον πολιτισμό. Μπήκα μέσα εγώ με το ειδικό χιούμορ. Βγήκε και αυτή η κακομοίρα. Που δεν θα το βλέπει τώρα, δεν πιάνει το σκάι. Βγήκε και ώστε εσείς το κανά. Τραγικό. Είστε επί του πολιτισμού. Επί. Μάλιστα, λέει. Ω, να χαρώ, τη λέω, φαντάζομαι. Για πείτε μου, να πάω και πιο πέρα. Λέω, για πείτε μου τι σπουδές, όλα να χαρώ και εγώ. Ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Βασικά μου λέει χορεύω 600 χορούς. Ωπα ρε κοριτσάκι μου, της λέω, πω, τους έχεις γραμμένους, πού, 600 χοροί. Χορτή, παραλλαγές των χωρών, συρτή χορή, των συρτών, πατρία ανόρκηση. Οι παραλλαγές των και σαν χορεύτρια έγινε υπεύθυνη πολιτισμού. 600 χορούς, λοιπόν, παιδί. Και ξέρετε, βασικά πιστεύω ότι αυτό που σας λέω τώρα βασικά, και το πιστεύω βασικά. Αυτή τη λέξη δεν τη θέλετε, πρέπει να πω ότι αυτή τη λέξη. Από άπειτς, λέω, βασικά πιστεύεις, κοριτσάρα μου, ήθελα έτσι, πλεισμονή σημαντικό. Βασικά πιστεύεις, αλλά βασικά δεν γνωρίζεις. Άσε με, κοριτσάκι μου, να φύγω από εδώ πέρα. Είπε και ένα οι άνθρωποι. Γιατί συμπληρώνεται συνήθως το βασικά με το οι άνθρωποι. Βασικά οι άνθρωποι και βασικά για πάσα ενδεχόμενα. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Μιλωνά. Τι να προσθέσω. Καλή διαμονή στη Δράμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω παραμένετε φίλους, σήμερα. Ναι, έχω φίλο στη Δράμα. Γνωρίζω και τον δήμαρχό σας, τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος, ο Μαμψάκος. Ο Μαμψάκος, ναι, ήταν, είναι,
φίλοι με τον δικό μου δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας. Γνώρισα και το καλό, πράγματι καλό αρχιεροκήρυκα αυτό το καλό παιδί του πατέρα Χριστόδουλου εδώ. Και έναν Ολύμπιο. Έναν υψηλότατο σήμερα, θα τον χαρώ το βράδυ πιο πολύ, γιατί οξυνούστατος, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ο Ανέστης ο Τερζής, το ξέρεις. Βέβαια. Τι είναι ο Ανέστης ο Τερζής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είναι ο Ολύμπιος. Ναι, Ολύμπιος. Ο Ολύμπιος. Ναι. Τι λέω, το ξέρεις, του λέω, σε εσάς το λέω, του τηλεθεατές. Τι θα, δεν το ξέρω. Έλα παππούλη να σου δείξω που το έχει η γιαγιά μου, έτσι λαογραφία γι' αυτό. Έλα παππούλη να σου δείξω. Κύριε Μιλωνά, να είστε καλά. Τελειώσαμε. Καλή διαμονή βέβαια. Πέρασε μία ώρα σχεδόν. Το πήρατε. Μιλωνά. Το γράφαμε τούτο. Βέβαια, βέβαια. Και πού το βέβαια, πάμε, βέβαια. Ρε. Βέβαια, θα το δείτε το βράδυ. Όπω, τι ντροπή. Εδώ δεν είναι έρθει, εδώ ότι γράφεται παραμένει. Υπάρχει. Δεν είπαμε τίποτα. Να λέμε, τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Μιλωνάς, μουσικολόγος, λαογράφος. Σήμερα στις 6 στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας είναι αυτό το συνέδριο λαογραφίας και παραδοσιακής μουσικής χωρών, στο οποίο και ο κύριος Μιλωνάς θα είναι ένας από τους ομιλητές. Με έφαγες, με και ο κύριος Μιλωνάς, με έφαγες. Να είστε καλά, να είστε καλά, θα σας στείλω. Είναι θέμα σεβασμού, είναι θέμα αγωγής, κύριε Μιλωνά. Επειδή και εκείνος δεν πληρώνει τίποτα σε μένα, το ΣΟΥΙΠΑ Βασίλειο, θα σας στείλω και τον Χρήστο με εδώ, το γιο μου, από τόπο σε τόπο. Εξαιρετικός, το ξέρεις, σαν τον πατέρα του. Χρήστο, θα του λέω, πήγαινε κάνετε από τόπο σε τόπο, γιατί όπως βλέπω, δεν το χειδιολογώ, θα πάμε από πάτο σε πατό. Να είστε καλά. Φιλώ και όλους σας. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Εμείς τα ξαναλέμε τα ξαναλέμε την Τρίτη στις 3 το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Δεν είσαι κάθε μέρα εδώ. Δεν είσαι κάθε μέρα.